Τα 9 μετά τους 8, καλώς σας βρήκαμε, Μετρόπολης ακούτε, πήραμε σκητάλη από τους Κοτσαρίδες και τη Μαράγδα μας, ο Κοτσαρίς εδώ μες στα Κίτρα, ο Θανάσης Καζαπάκας αντέξ, Νίκος Κουλιανός στο άλλο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι και τις 10, δεν νομούνται κανείς, καλημέρα. Κατά. Μη πρωί πρωί πάλι, εντάξει, αυτό νιώθουμε, αλλά μη κατευθείαν εσείς το... Πες, ρωτάς το. Πες χάλια ρε φίλε, δεν έχει άλλες λέξεις. Είδες τώρα με τσικίνης πρωί-πρωί, δηλαδή μόνο αυτή του έρχεται. Πες είμαι ράκος, είμαι δεν βλέπω με, άσε με παράτα με. Άσε μας ρε Κουλιανέ. Αυτά τα καθοσπροπικά σας που διαβάζουμε το διαφημίσεις, αυτά τώρα το ένα το άλλο. Βάλε λίγο κάτι, δεν τον ακούω καλά. Δεν τον ακούω. Δεν τον ακούω. Τι θες να κάνω να βγάλω. Τι θες να θέλω μέσα. Βάλε λίγο κάτι, κάνε λίγο κάτι, δεν ακούμαστε καλά. Δεν ακούω καλά τον εαυτό μου. Τι δημοσιοσχετήσει κάνετε. Άστε τα δημοσιοσχετήσει. Να κάνουμε. Να βάλουμε. Τι ωραία που είναι να βάλουμε κλαρίνα, τι θα κάνουμε. Να κάνουμε εκπομπή ή να κάνουμε κανονικά. Τι θα γίνει τώρα. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Τι πρέπει να κάνουμε. Να μην κάνουμε κανονικά. Δεν θα βάλουμε κλαρίνα εδώ τώρα να βάλουμε. Όχι, μην κάνουμε. Δηλαδή είσαι στον άκρο, δεν μπορεί να βρει μια μέση οδό. Σταματήστε τώρα. Σε δύο μέρε θα ανεβάζετε στα Facebook. Σε και εσύ το ίδιο. Την καθημερινή. Δεν κάνω εγώ τον καλό τώρα. Τι δεν κάνει τον καλό. Μετά το βγαίνει και πε τι δεν κάνει τον καλό. Δηλαδή εσύ ο καλό και όλοι είναι κακοί. Αυτό μα λέει κάθε μέρα. Εσύ είσαι ο καλό, ο Άγιος και όλοι οι άλλοι ας πούμε, που κάνουν αυτά είναι κακοί. Κάνει τα δίδερα, δεν πρέπει. Φτάνει δίδερα, τι θε να κάνουμε δηλαδή. Πε, ωραία, κάνε εσύ, άτε να δω τι θα κάνει. Άτε να δω τίποτα, τι θα κάνει. Βάλε κλαρίνα εδώ πέρα, βάλε μουσική πέντε. Τι πέντε, βάλε πέντε μη μουσική. Αυτό σε λέω. Όταν κάνει πέντε, είναι πέντε μη μουσική, δεν κάνει εκπομπή. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιε δουλειέ. Εάν σε φωνάζει όλο, θα κάνει εκπομπή, κάνε εκπομπή. Ή βάλε πένθος, να κάνουμε κανονική. Ή θα κάνει πένθος. Ναι. Μηδέν. Ή θα κάνει εκπομπή. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να κάνει και τα δύο. Τα τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ή θα βάλει εδώ μια γραμμή ευθεία. Ναι. Παίρνει μουσική, πραγματικά παίρνει μουσική. Ναι. Όλη μέρα το ραδιόφωνο. Ναι. Παίρνει μουσική, όχι ναι, ναι. Μας... Είναι δικά σου λογική όμως. Η Ελλάδα εδώ πρίξε μας με τον ΠΑΟΚ, το καλό Σαββίδι και τα λοιπά. Έχει ΠΑΟΚ τώρα εδώ πέρα. Έχει Ολυμπιακό, έχει πάλι. Τι να κάνουμε. Μην κάνετε. Ναι, μην κάνουμε. Λοιπόν, η επικοινωνία μας. Εσύ στον άκρο γενικώ. Είμαι τον άκρο. Στον άκρο. Εντάξει, είτε να κάνω καθόλου. Ναι, γιατί κάνω καθόλου. Εντάξει, οκ, είσαι τον άκρο. Μισά πράγματα με κάνει. Αυτό σου λέω. Είμαστε υποχρεωμένα να κάνουμε κάτι όπως πρέπει. Λοιπόν, άντε να σε ακούσω. Πώς κάτι. Τι θες να κάνουμε τώρα. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Τι ρεπορτάζ, δεν έχει τίποτα. Δεν παίζουν. Τι να πιάσουμε πάλι κανονικά. Ποιο θα παίζει. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθε. Μέχρι την Κυριακή, ποιο ή ποιο πεθαίνει. Σήμερα Πέμπτη δεν είναι. Σήμερα Πέμπτη. Τι ομάδα, πώ προπονείται. Μισό. Πριν πάμε σε αυτά. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε, επικοινωνούμε κάτω από το ποστάρισμα του Καραγκιόζη. Δηλαδή, αν δεν μπούμε, θα γυρίσουν τα παιδιά πίσω. Όχι, δεν αλλάζει αυτό. Και αυτό τι κάνουμε δεν αλλάζει τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Τι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Τη διθενιά δεν την ναι, μπορώ. Απλά δεν είναι σωστή έκφραση. Δεν είναι θέμα διθενιά. Δεν μπορώ τη διθενιά. Ναι, δεν είναι διθενιά αυτό το πράγμα. Δίδεξε ποιο είναι να το παίζει κάποιο. Ναι, εντάξει. Ναι. Εδώ είμαστε όλοι κομμάτι. Όλοι στεναχωρημένοι. Πρέπει να βγούμε να κάνουμε μια δουλειά. Δεν είναι διθενιά, είναι άλλη λέξη. Άμα είναι δουλειά, κάτι είναι όπω την κάνει. Πώ θα την κάνουμε, αφού υπάρχει κάτι το οποίο μα εμποδίζει αυτή τη στιγμή. Μην την κάνει τώρα. Αν μην την κάνουμε. Λοιπόν, κάτω από το ποστάρισμα του Γιώργου Καραγιάννη, ο οποίο. Σε δύο μέρε θα βγάλετε πάλι τις γυμνές. Θα τις βγάλουμε. Τι η μάνα και ο μπαμπάς. Κλείσαν το σπίτι. Χαίρομαι πολύ. Τι είναι αυτό. Και εγώ να βάζουμε τι γυμνές. Θα μπαλώνετε και το βρώμο πάω και το βρώμο άρι. Αυτό θα γίνεται. Χαίρομαι πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα κάτι τώρα που θα γίνει. Η ζωή αναγκαστικά είναι πολύ σκληρή. Συνεχίζεται ρε Τίνο. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα συνεχίζεται, συνέχισε έτσι. Δεν μπορείς κατευθείαν ρε φίλε. Υπάρχει το τάκ. Αυτή την αστική ευγένεια που δεν την έχεις. Είσαι άνθρωπο. Δεν είμαι πάντως. Άνθρωπος είμαι. Αυτό είναι το λάθος. Νομίζω ότι άλλοι είναι δίθεν και εσύ είσαι σωστό. Δίθεν δεν είσαι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πάλε χαμηλή μουσική. Τι να κάνουμε τώρα. Μην βάζει εκπομπή σήμερα. Πάρε γίνει διευθυντή, έτσι από εγώ τώρα. Θα γίνει διευθυντή. Γίνει διευθυντή, τι θα κάνει. Πάρε αποφάσει. Δεν θα ρίξει κανένα. Ναι, αυτό σου λέω πάρε αποφάσει. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι άνθρωπο. Δεν πρέπει να επιφέρει τα άκρα συνέχεια. Άντε, σε δύο μήνε πετάξει δύο γυμνέ εκεί. Τελείω, σε δύο μέρε. Φρέχε νωρίτερα από να πει. Άντε τότε, ναι. Και εσύ θα έρχεσαι και θα σχολιάσει κανένα στην αυτή. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Που το παίζει καλό. Τώρα εσύ το παίζει καλό, δηλαδή και εμεί είμαστε κακοί. Δεν στεναχωρεθήκατε, δεν κάνατε. Εσύ στεναχωρέθηκε και δεν στεναχωρέθηκα. Αυτό μα λε. Εσύ ο καλό και άλλοι κακοί. Σε δύο μέρε και σε σχολιάζει αυτέ. Και θα λε, αχ, τι καλέ. Αρέσει τα μπουτια αυτή. Αυτά θα λε. Κάνε το από τώρα, τελείωνε. Δεν γίνεται ρε φίλε, αυτό σε ράφτε πάντα. Εφαγώθηκε λοιπόν. Κάτω το ποστάρισμα του. Τι βάλατε τώρα φωτογραφία. Πού μπορούμε να δώσουμε αίμα. Πρέπει να πάμε to the point. Τι να κάνουμε. Κάποια πράγματα να πάμε με επικαιρότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε αυτό. Λοιπόν, σημαντικό. Δίνουμε αίμα για του τραυματίου τραγικού δυστυχήματο στα Τέμπη. Έχουμε ποστάρει πού, πώ, με ποιο τρόπο. Κάτω από εκεί σέρνουν τα μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού αυτό είναι το. Πέστε και στο ράδιο, πού είναι. Ναι, έχουμε στο ΑΧΕΠΑ με τηλέφωνα από κάτω. Τα έχουμε αναρτήσει όλα. Με θειαγένειο, τηλέφωνα, τρόπο αιμοδοσία, Ιπποκράτιο. Παπα-Νικολάου και στον Άγιο Παύλο. Έτσι. Κάτω με αυτό το ποστάρισμα. Τι ώρα μπορούμε να πάμε. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένα. Θε γινόταν χαμό. Ό,τι ώρα θέλει ο καθένα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Α γλιτώσει τουλάχιστον κανένα που είναι τραυματία. Α γλιτώσει. 44 φτάσαμε τίνο.
44. Να, ο κόσμος αντιλαμβάνεται και τον εκνευρισμό το δικό μας και τη ζαλούρα δικιά μας και το χάλι το δικό μας. Εδώ τώρα κάθε μέρα μαθαίνουμε νέους νεκρούς. Κάηκαν, δεν βρίσκουμε άτομα. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ψάχνουμε να τα βρούμε το DNA. Δεν βρίσκει την κόρη του άλλου. Αυτό σε λέω. Τι όρεξη να έχει, τι να πει. Μην κάνουμε εκπομπή. 7 απανθρακωμένοι, 57 τραυματίες. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει και το πρέπει. Υπάρχει και το πρέπει. Τότε α φέρουμε σε λίγο τον κόσμο να. Εντάξει. Μπορεί να προσφέρει και αυτό αφού είσαι ράκωσες. Είμαι ράκωσες εγώ. Είναι ο ράκωσες ο Απέρι. Πώς θα τους κάνουμε, δηλαδή. Σε όποια τραγικότητα υπάρχει στη ζωή τη δική μου, την περνάω με χιούμορ. Δηλαδή, ό,τι τραγικό παθαίνω, κοιτάζω να το διακομωθώ. Για τραγικά μου λέω, Τώρα σου τι λένε. Ναι, καλά, λες δίθεν τους άλλους, αλλά εσύ λέει κάνεις άλλα. Τέλος πάντων. Ναι, παιδιά, δεν θέλω να το προχωρήσω το θέμα. Σε ότι εσύ αντιμετωπίζει. Δεν θέλω αποφάγει. Ναι. Αν λένε πράγματα. Λες τους άλλους δίθεν, αλλά εσύ λέει που ανεβάζει διάφορα. Λέει, στο τέτοιο. Οι άλλοι είναι δίθεν. Ή εσύ λέει που ανεβάζει διάφορα. Κοίταξε. Εγώ κάνω μια δουλειά. Κάνει μια δουλειά. Ωραία. Και άλλοι κάνουν δουλειά. Δεν κάνει μόνο εσύ. Όλοι κάνουν δουλειά. Κάντε όπως πρέπει. Ναι, ποιο όπως πρέπει. Και άλλοι κάνουν δουλειά εδώ πέρα. Δεν κάνουν και οι διαφημιστές και το μάρκετινγκ και το τμήμα και οι χολύπτες. Δεν κάνει μόνο εσύ δουλειά. Δεν θέλω να δείξω κανένα καλό πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σου είπαμε να δείξει καλό πρόσωπο. Πρέπει να κάνω καμπτή. Γιατί να δει, δεν θες να δείξει καλό πρόσωπο. Είναι ο στόχος μας να δείξουμε καλό πρόσωπο τώρα. Όχι. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε δουλειά μας όσο μπορούμε μαζεμένα πάνω στο κλίμα της ημέρας των ημερών που είναι τραγικό. Είμαστε στεναχωρημένοι, χαλασμένοι. Θα μπορούσαν εκεί να είναι τα παιδιά μας, να είμαστε οποιοδήποτε. Βρίσκεται το Μητσοτάκι, βρίσκεται. Να βρίσκεται το Μητσοτάκι. Βρίσκεται του, να πούμε όλου αυτού. Κοίταξε, εμένα ο Μητσοτάκι θε τώρα να το πάμε εκεί. Βρίσκεται την εταιρεία, βρίσκεται. Πήγανε χθε έξω από την. Κακό στην Ελλάδα. Μπορεί να κάνουμε κουβέντε. Μπορεί να κάνουμε κουβέντε τώρα. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργό, μόλι μα γιάνθηκαν οι άλλοι έξω από την εταιρεία, θα την ανατολή, αφήστε του. Πού για τα επεισόδια. Χθες από. Άστε του, τι το σκέφτε. Κάτσε, ερώτηση τώρα, εντάξει. Εσύ είμαι αυτή. Σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι, μισό. Κάνετε και ασφάλματα. Θα τη φυλάει κιόλα ο μπάτσο. Πώς θα κάνετε ασφάλματα τώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πάμε στο θέμα τη σωστή ενημέρωση. Θέλει μόνο εταιρεία για αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Θέλει μόνο εταιρεία. Εταιρεία δεν είναι. Ναι, αγόρι μου, ναι, φταίει μόνο εταιρεία. Μήπως φταίνε και οι κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων ετών που εδώ και 20 χρόνια τους έχει δοθεί κονδύλια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Τα φάγανε, ναι. Α, από αυτό σου λέω. Δηλαδή, πώς μου λες εμένα για τον ΠΑΟΚ, φταίει ο Σαββίδης, δεν φταίει ο Πότο ή ο άλλος. Αυτό λέμε. Άρα γιατί φταίει μόνο η εταιρεία. Τώρα όχι, εγώ λέω να πάνε και έξω από τα κόμματα διαχρονικά, ποια ήταν αυτά τα χρόνια, και να πάνε τα. Άμα το πάμε έτσι. Α, ναι. Βέβαια. Περίμενε. Τι περίμενε. Σε 5 μήνες. Και μου ρίχνουν τις ευθύνες μόνο στο σταθμάρχη. Τον μήνες. Οποίο οι ίδιοι τον πήραν από αχδοφόρο και τον κάνανε, κάνανε σταθμάρχη. Ποιοι ήταν αυτοί. Αυτοί ήταν. Όχι εταιρεία. Ο Τρενοσέ, για αυτό σου λέω, για να βγεις να μιλήσεις πρέπει να ξέρεις πράγματα. Χαίρομαι. Ναι, ο Τρενοσέ ανήκει στην Ελλάδα, σε εμάς. Ναι. Δεν ανοίξουν στην Ιταλία. Οι άλλοι. Ναι, ο Τρενοσέ είναι υπεύθυνο. Οι άλλοι ασχολούνται με τα βαγόνια. Δεν ασχολούνται. Δύο εταιρείες. Ναι. Ναι. Η μία δικιά μας. Η μία έφερε τα τρένα και η άλλη έχει τον τρόπο λειτουργίας εντός συνόρων. Η Τρενοσέ, η οποία δεν ανήκει στους Ιταλούς. Είναι ένα mix screen. Άρα θα πρέπει να δω πότε θα δώσω τις ευθύνες. Τις ευθύνες λοιπόν για το δεν λειτουργούν σωστά οι γραμμές, τα GPS και αυτά τα έχουμε εμείς εδώ πέρα. Μες. Ο Τρενοσέ. Οι άλλοι φέραν τα βαγόνια. Άρα γιατί να πάρουν τα σπάντα στους άλλους. Στην εκάστοτε κυβέρνηση ανήκει που πρέπει να τη βελτιώσει. Άρα ποιο βρίζουμε τώρα. Με αυτό σε λέω. Εσύ μου λες τώρα να πάνε να σπάσουν στους άλλους τα βαγόνια και τα γραφεία. Να έχουμε τώρα και, και τραυματίες διαδηλωτές. Τώρα, δηλαδή. Αυτό σου λέω πρέπει να προσέχουμε ρε Σιντίνο. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ο Μπάτσος βαρούσε χθες. Πρέπει να προσέχουμε ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα. Δουλειά μας δεν είναι να λέμε τι θα κάνει ο κόσμος. Δουλειά μας είναι να βγάζουμε τις ειδήσεις, να τις καταγράφουμε και ο καθένας κρίνει. Εδώ οι κυβερνήσεις 20 χρόνια πήραν 4,5 δις κονδύλια. Τι κάνανε. Τα κλέψαν. Άρα δεν φταίει μόνο σταθμάρχης. Που βγήκα χθε και τον έβγαλαν όλοι. Σταθμάρχη. Το σταθμάρχη βγάλανε στον τάκο. Δεν άκουσες. Λέει είναι λάθος. Ναι, είναι λάθος σταθμάρχη. Το σταθμάρχη ποιος τον έβαλε εκεί. Έτσι δεν εξετάζουμε και εμείς από εδώ τα δικά μας. 54, πόσο ήταν. Αχθοφόρος ήταν. Ο άνθρωπος είχε βίσμα, είχε πολιτικό δότη. Από εδώ κουτσουκούτσου έκανε 6 μήνες εκπαίδευση. Τον βάλα σταθμάρχη από αχθοφόρο. Δηλαδή μεγαλώνει άλλο. Άρα πάλι εμπλέκεται. Μεγαλώνει άλλο ένα παιδί. Ακριβώς. Για να έρθει ένα πολιτικά. Ακριβώς. Αχθοφόρος και να τον κάνω σταθμάρχη. Είχε κονέ όμως με τα κόμματα. Άρα που καταλήγουμε ότι πάλι είναι θέμα πολιτική βούληση. Όχι τώρα του Μητσοτάκη, νωρίτερα του Τσίπρα, πριν του Τσίπρα ποιο ήταν δεν θυμάμαι, πριν του ποιο δεν θυμάμαι. Μια ελπίδα. Φυσικά. Κλέβουν τα κονδύλια αυτοί, βάζουν τους δικούς τους αρμάκες. Φυσικά. Άρα πού καταλήγουμε, ατομική ευθύνη του καθενός. Μάλιστα. Ο καθένας να φροντίζει τον εαυτό του και να είναι άξιος και γερός, να μην ζητάει ποτέ βοήθεια και ελεημοσύνη από αυτούς εδώ τους απίδαδους που μας κυβερνούν εδώ και 60, 70, 80 χρόνια. Πάλι. Και μου λέει ο άλλος γιατί δεν ψηφίζω. Τι να ψηφίσω.
Μητσοτάκης Καραμαλής, Κατσατή Μητσοτάκης Καραμαλής, Καραμαλής Παπαδρέου, Παπαδρέου Μητσοτάκης. Τι να ψηφίσω. Κάνεις παρέα όμως. Τι κάνω παρέα. Δεν κάνουμε παρέα με πολιτικούς. Όχι, δεν κάνουμε παρέα. Πώς δεν κάνουμε παρέα. Α, με το. Με... Όχι, δεν κάνουμε παρέα. Δεν πήγε σε γραφείο πολιτικού, εγώ δεν πήγα. Όχι, δεν έχω πάει εγώ σε γραφείο πολιτικού. Δεν πήγε. Όχι. Δεν έχω πάει. Δεν πήγε. Όχι. Τι πόσο. Από το Τουσαβίδι τον ανοιχτό δεν πήγε. Για καφέ έξω. Για καφέ έξω. Δεν πήγε. Άλλο για καφέ να μιλήσουμε. Δεν πάμε, δεν μιλάμε. Άλλο να πάμε να μιλήσουμε για καφέ να ψητήσουμε. Για το καφέ γιατί πα. Για θέματα του Πάου. Για καρουσφέτη δεν μιλάς. Για θέματα του Πάου. Για θέματα του Πάου ήταν εκεί. Δεν έχουμε παρεδώσει. Δεν έχουμε παρεδώσει. Ναι, αγόρι μου, ζητάμε πράγματα. Δεν ζητάμε. Όχι. Εγώ δεν ζητάω. Δεν ζητάω. Γιατί όπως λες πολύ σωστά, όταν σε φωνάζει, φωνάζει κάποιος, πας και πίνεις ένα καφέ. Άρα που ζητάμε, μπαίνουμε να πούμε στον κόλπο ναι. Και εμείς όλοι, ναι. Δημοσιογράφοι πολιτικοί, κόλος αυτό, γαρίφαλο. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Γιατί μόνο δημοσιογράφοι ζητάνε. Άμα δώσει ο Σαββίδη μια εντολή, ψηφίστε αυτόν, θα πάτε σαν τα πρόβατα, ψηφίστε. Οι άλλοι, ο Μαρινάκη, ψηφίστε. Πώ δεν πάτε. Άλλο είναι αυτό. Πώς δεν είναι. Αυτό είναι άλλο τώρα. Δίνει εντολή. Ρε, τι κόσμο είναι αυτό. Γιατί δεν βάζει σκέψη ροή και πα από το ένα θέμα στο άλλο. Πάω, τι σχέση το ένα μετά. Πώς δεν είσαι. Εσύ μου λες τώρα τι βρίσκει. Βρίσκει πολιτική. Τι σχέση και τώρα ο Μαρινάκη. Μόλι δώσει ο Μαρινάκη και ο Σαββίδη εντολή. Ναι. Σαν τα πρόβατα. Πρέδρε. Αφού έχουν στρατού από πίσω. Πρέδρε. Αυτό θα γίνει. Πρέδρε. Άρα φταίτε κι εσεί κι εμεί. Τι φταίτε κι εσεί. Φταίμε κι εμεί. Φυσικά, πολιτική, φυσικά όλοι φταίνε. Όταν, όταν οι πολιτικοί αντιλαμβάνονται ότι έχουν δυναμική και δεν έχω κόσμο. Ναι, όταν πάμε και γλυφόμαστε με τους πολιτικούς ναι. Και όταν δίνει εντολή ο πρόεδρος και πάμε και κάνουμε τον πρόεδρο. Βγάλετε το Ζαγοράκι πολιτικό. Πρόεδρο, φρέ, το βγάλετε το Ζαγοράκι ευρωβουλευτή. Θα μας τρελάζετε. Δεν έχουν βγει χειρότερο. Το Βαλσούλα βγάλετε δήμαρχο. Το Φραντσέσκο βγάλετε φυσικά. Άμα βάλε Τουρσουνίδη θα βγάλετε τον Τουρσουνίδη. Και εσύ άμα βάλεις αυγή. Το Λάκι βγάλατε. Και εσύ άμα βάλεις αυγή. Εντροπή. Και εσύ άμα βάλει να βγεις, το θέμα είναι... Ξέρω να πολιτικά για να βγω, ναι. Επειδή με ξέρει... Όχι. Αυτό, τη δημοσιότητα του καθενός... Τη δημοσιότητα, ρε, ψηφίζετε τους δημοσιότητα, δημοσιότητα, ρε. Τι νο, το θέμα είναι απλό, το θέμα είναι απλό, ναι, το θέμα είναι απλό. Αυτός που πάει και αναλαμβάνει κάποιο πολιτικό πόστο να είναι ευσυνείδητος. Και να μην τον παρασέδει το όλο. Τώρα όλα για τα λεφτά και τα ψήφια. Αυτό σε λέω. Εγώ χθες σε μνημόνευσα το απόγευμα. Το βιντεάκι με το μέλι είναι όλη μας η κοινωνία, όλη μας η ζωή. Φυσικά όταν βρίσκεται σε ισχυρό πόστο. Ναι. Θα δει το μέλι και θα πει: α, δεν θα πάμε το μέλι. Όλοι τρώμε. Ναι, αλλά ρε παιδιά, κάντε το λίγο με τάκτ. Ναι, αυτό λέμε. Κάντε το με τάκτ. Και λίγο από το μέλι, δώσε το για την κοινωνία μου. Ακριβώ. Αυτό είναι το θέμα. Κλέψτε ρε κουφάλε. Αλλά κλέψτε ρε. Μα να σου πω κάτι, και εμεί άμα βρισκόμασταν ενδεχομένω, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Για κλέβαμε ρε κουλιάνε. Ναι, αλλά ρε φίλε, κάντε το με τάκτ και βοήθα κιόλα. Κλέψε ένα. Άρα εμεί, σαν καλλιάδε που είμαστε, κλέψτε με τάκτ. Ένα. Και δώστε δύο. Φτιάξτε δύο. Ναι, ναι γιατί εκεί που καταλήγουμε είναι στο ξεκάθαρο συμπέρασμα. Ότι η ανθρώπινη ασφάλεια εδώ στη χώρα μας είναι πολύ στεναχωρημένο. Ναι. Καλά, όλοι μας στεναχωρημένοι. Όλοι. Εγώ από χθες δεν κοιμόμουν και έλεγα ότι δεν λέω πώς θα πάω να κάνω εκπομπή. Εγώ με τα παιδιά αυτά ταξίδευα γι' αυτό. Έχω μιλήσει μαζί τους. Πολλοί νεκροί. Έχουμε βγει σέλφι, δηλαδή είμαι τρελαμένο θα πούμε. Εντάξει, εντάξει. Όλοι τρελαμένοι είμαστε. Πιο τρελαμένοι είναι οι γονείς, Τίνο. Άστο τώρα. Πιο τρελαμένοι είναι οι γονείς. Τι τρελαμένο. Οι άλλοι δεν μπορούν να βρουν τα πτώματα των παιδιών του. Αυτό λέω. Πού να βρουν τα πτώματα. Εμείς σε πέντε μέρες. Εμείς σε πέντε μέρες. Αυτό θα γίνει. Ναι, ισχύει. Γιατί η ζωή δυστυχώς ευτυχώς έχει τέτοια ροή εξέλιξη. Συνεχίζεται. Και πρέπει να πάμε σίγουρα με τη ροή που πάει η ζωή. Πάμε τώρα με τη μόδα, βγάζει το τρένο, στη φωτογραφία, σέλφι, μία με. Για μότο. Είμαι πολύ στεναχωρημένο. Φάγω. Το καταλαβαίνω. Γιατί η σκέψη σου δεν έχει σειρά. Το καταλαβαίνω. Ενώ πάντοτε η σκέψη σου έχει σειρά. Έχει λογική. Εδώ τώρα πα άναρχα δεξιά και αριστερά. Οκ, και δεν βγάζει κάτι ασφαλή. Να καταλάβει κάποιο. Νικόλα, ο λαό θέει. Για πάντα ο λαό ψηφίζει, αδερφέ. Καλημέρα μόνο. Όχι, φίλε, δεν είναι ούτε κουκουέ, ούτε κανένα τίποτα. Δεν με εκφράζουν, παιδιά, εμένα. Τα έχουμε πει. Μην με μπλέκετε με τέτοια θέματα. Μην με μπλέκετε. Μην με μπλέκετε. Δόξα στον Θεό να είμαστε γεροί, να μην φτάσουμε σε τέτοια. Μόνο αν δώσει ο πρόεδρος καμιά εντολή. Ο πρόεδρος. Εφαγώθηκε με τον. Τι κάνω δικό του ρωσόφιλο να πούμε, το ψηφίζουμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Συλληπιτήρια ακριβώς στους γονείς και στις οικογένειες των θεμάτων. Συλληπιτήρια, τι να πούμε. Η εταιρεία γιατί έβαλε τα βαγόνια και μεταφέρει καθημερινά κόσμο σε ένα δίκτυο που ξέρει δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, λέει ο Άλεξ. Λόγια από όλους μας. Κοίταξε, το θέμα είναι πόσο σημαντικά. Ξέρανε ότι θα γίνει. Το ξέρανε. Α, δύο εβδομάδες πριν. Ο άλλος τρεις μήνες πριν λέει: θα είσαι στη μέση, μην παίρνει μπροστά βαγόνια. Δύο εβδομάδες πριν η Κομισιόν μας έκανε παρατήρηση και λέει: παιδιά, δεν τηρείτε τα μέτρα. Τι κάνετε. Και γι' αυτό εγώ και δεν βρίσκα χθες από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας. Κάτσε, δεν γίνει να ρίξει ένα άνθρωπο την ευθύνη. Λέει ανθρώπινο λάθος. Τι ανθρώπινο λάθος, εσύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρεις τι πολιτικό. Τι ανθρώπινο λάθος. Ξέρεις τι πολιτικό κόστος. Ναι, είναι και ανθρώπινο λάθος. Καμία που είπε.
Φυσικά. Για ένα στέρε μπαγλαμά να γίνει. Αυτή ένα για αυτό εδώ το πράγμα. Ναι, έκανε λάθος αυτό. Τον οποίο όμως το βάλαν κάποιοι αυτό το διάστημα που δεν ξέρει. 54. Πόσο είναι. 60. Ρε, όσο είναι. Τον βάλαν τον Φουκάρα τον Αρθαφόρο επειδή ήταν με τη Νέα Δημοκρατία τη στο διάλογο. Ήταν. Τον κάνανε αναβάθμιση. Ναι, ωραία. Άρα που καταλήγουμε ότι εδώ και χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση Πρέπει οποίο... δεν έκαναν τίποτα. Προσφέτει σε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα πολιτών. Δηλαδή. Βάλ τον Ακυπουρό κάπου, όπως βάλα τον Νικοπολίδη που δεν ξέρει να μιλάει. Βάλ τον Ακυπουρό και να μιλάει με τα φυτά. Ναι, το θέμα είναι ότι υπήρχε απαρχαιωμένο σύστημα. Σεβασμός μηδέν δηλαδή στον πολίτη που παίρνει το τρένο ταξιδιά. Άμα και πάρω το με το τρένο να ταξιδέψω. Έχω κάνει ταξίδια, αλλά όχι πολλά. Τελευταία έκανα το 2014. Άμα πάρει μετά τα 130 χιλιόμετρα, ξέρει πώς πάει. Έτσι πήγε. Έχει την αίσθηση ότι θα φύγει. Ναι. Δεν σε σέβονται, φίλε. Δεν σε σέβονται. Τρένο έχω πάρει και στη Γερμανία, έχω πάρει και στην Αυστρία και εκεί αντιλήφθηκα ότι εταιρεία, είναι ένα πολύ ωραίο μέσο. Και μια εταιρεία. Εδώ... Αυτά τα βαγόνια είναι της εταιρείας. Αυτά τα τρένα τα φέραμε από έξω. Είναι του Τρέιν Ελένη, πώς λέγεται. Αλλά όλη η διαχείριση, το σύστημα, είναι δικό μας, τη Τρενοσέ. Αυτό είναι το και θέμα. Μια συμπεριφορά στον κόσμο θα ρίσει. Και είμαστε, ρε παιδί μου, υποχρεωμένοι. Αυτό εμένα με εκνευρίζει πέρα από αυτά που λέμε. Ναι. Μια. Αντιεπικοινωνιακή αυτή, μια κυβεότητα απέναντι στον πολίτη. Μη σεβασμό. Ένας, ναι, ένας μη σεβασμό. Αργεί το τρένο, ρωτάς, δεν σε γράφουν κανονικά, πλακώνεις το. Εμένα με κρατήσαν πολλές φορές. Εδώ βγήκαν ακροατές. Ναι, μην κοπανίσω τον άλλον. Ναι. Η κατάσταση είναι έξεφη. Κοπάνισα ένα. Εντάξει. Δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα, εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε, όπου οι πολιτικοί δεν μας σέβονται και το κομμάτι ανθρώπινης ζωής το έχουν κάπου στο ενδιάμεσα. Άμα πας στη Σουηδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, εκεί σέβονται τον άνθρωπο, την ανθρώπινη ζωή. Άμα πας στην Αίγυπτο, δεν σε σέβονται καθόλου. Εκεί πραγματικά. Ζεις από τι. Εγώ πήγα να δω τις πυραμίδες. Πήγα να δω το θαύμα. Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Πήγα να δω κάτι άλλο. Αλλά εκεί. Εκεί πραγματικά δεν σέβονται ανθρώπους. Δηλαδή πεθαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή δεν σε κάναμε. Τους μαζεύουν. Φυσικά, μα ναι, σε μαζεύουν με το κουτάλι. Τα τράκες σκοτώνονται. Για να μπει στο τρένο, δηλαδή μπορεί να είναι χειρότερο. Ρε, εκεί δεν μπαίνει πουθενά σε κλειστό χωράσιο, φίλε. Εκεί δεν μπορεί να φας. Δεν μπορεί να πιει νερό εφιαλωμένο μόνο. Δεν φροντίζουν την ανθρώπινη υγιεινή ποτέ. Πα στο νοσοκομείο, πέρασε από το νοσοκομείο. Έφρυξα. Λέω, άμα μπω εδώ μέσα, πέθανα. Πέθανα. Λέμε εδώ για τα δικά μα ανθρώπινα. Ένα παιδί από τα Γιαννιτσά λέει, κάνουν τη ξαδέρφη που λέει. Εμένα ένα από το ρεόκαστρο. Βάλτε να λέει φωτογραφία, το έβαλα το τι να το βάλεις. Άμα συντείνω στο δεύτερο βαγόνι και στο τρίτο, αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες 1200 βαθμών Κελσίου. Έτσι. 1200 βαθμών Κελσίου, ξέρεις τι είναι. 100 βάζουμε για να βράσουμε το αυγό και βάζουμε το χέρι μέσα και τσουρουφλιζόμαστε. Ξέρεις τι είναι 1200. Η ανθρώπινη μάζα γίνεται ένα τίποτα. Ξαϊλώνες. Τίποτα, γίνεται μηδέν. Εγώ έχω συγκλονιστεί με το κοριτσάκι που δεν το άφησαν να πάει στο δεύτερο βαγόνι. Ξέρεις, γιατί... Λόγω του πάσου που δεν το έκανα. Ναι, είναι μία IP μπροστά. Εδώ κάνω οικονομία, πάω πίσω. Μια χαρά. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι πάντοτε το κάνουμε μετά. Γίνεται ζημιά σε όλα τα πράγματα και μετά προσπαθούμε να καλαδεί. Προνοητικότητα μηδέν. Για φανταστείς πόσο άθλια είναι αυτή η εταιρεία. Τη βρίζω ένα χρόνο εγώ. Δημόσια. Από μέσο δημόσιο. Από μέσα δημόσια. Και μια φορά δεν μου έκανε μια αυτή. Μου πει τι λες, ρε παιδί μου, για αυτή την εταιρεία. Εδώ ένα χρόνο του βρίζω. Έτσι. Ένα χρόνο σα βρίζω. Ένα δεν έκανε. Σήκω στο τηλέφωνο, όχι να μου κάνει ρε μήνυση. Να διαμαρτυρηθεί, να πάρει στην γραμματεία, να πάρει πάνω στην. Ήμασταν οργάνωτοι. Σε κάποια, θυμία, σε κάποια θέματα θυμίζουμε υποανάπτυκτες χώρες. Θυμίζουμε Μπαγκλαντές. Είμαστε ανοργάνωτοι. Σας παρακαλώ, μην μπερδεύετε το ανθρώπινο λάθος αμέλεια με το απορχαιωμένο σύστημα. Αυτό σου λέω το σύστημα. Αυτό λέμε, φίλε, ναι. Τι κατάλαβες. Το γνώριζαν. Ναι, είναι κάτι το γνώριζε. Το γνώριζε και η κυβέρνηση αυτή, το γνώριζε και οι προηγούμενοι. Γι' αυτό λέω, δεν μπορείς να μου λες μόνο για το ανθρώπινο λάθος, πρωθυπουργέ μου. Με τον οδηγό. Πριν ένα μήνα που είχα βγει φωτογραφία. Ναι, άντε πάλι με φωτογραφίες. Ποιος. Ο οδηγός που ανέβαινε από κάνω. Ναι, πήγα μέσα για δύο λεπτά. Ναι. Πάντω είναι πιο γρήγορα λέω να προλάβω. Θες να το πατήσει εσύ. Ναι. Τη σακαράκα. Θες να το πατήσει. Είσαι τρελός, λέει. Αυτό έχει δυνατότητες στο τρένο. Μου είπε άνθρωπο. Αλλά δεν αντέχει το σύστημα. Μπορώ να φύγω πάνω από 160. Έτσι. Αυτό λέει πολύ είναι λέει, που τρέχω. Ναι. Είναι κάποια σημεία που μπορώ να το πιάσω. Άρα δεν έχει πάει πάνω από 200 τρένο. Έχω πάει στη Γερμανία, φίλε, κάτι 2-30. Κάτι ταχύτητες τρελές. Αυτό μπορεί να πιάσει, μου λέει. Μπορεί να πιάσει, αλλά δεν μπορεί το πείσμα να το δείξει. Αν είχαμε λέει δίκτυο σε 3 ώρες και 20 λεπτά θα ήσασταν στην Αθήνα.
Θα έπρεπε να είναι χίλιες φορές πιο προσεκτική στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης ανά ένα λεπτό. Ναι, δεν υπάρχει ο αεροδρόμος. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης ανά ένα λεπτό έχουμε προσγείωση απογείωση. Υπάρχουν όλα τα μέσα. Υπάρχουν, ναι, τώρα μιλάμε για το μεγαλύτερο, ίσως το κορυφαίο μαζί με του Λονδίνου το αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Στον πύργο Ελένη δεν πάει ο κόκκινος εκεί. Ναι, αλλά συγκρόμενα. Επειδή πάλι τον ανέβει στον Γρηγόρη, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Ναι, αλλά έχουν και τα ανάλογα μηχανήματα. Ναι. Κατάλαβα, έχουν υποδομή. Έχουν βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω στο αντικείμενο μέτρε. Το λάθος είναι χίλιες ζωές. Ακριβώς. Δεν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι γενικώς δεν πολύ σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε μεταξύ, από το 1 στο 10, ξέρεις που είμαστε. Στο 3-4 είμαστε. Εν τω μεταξύ, η συμπεριφορά τους και μόνο από τρένωσε είναι τέτοια η οποία λες θα γίνει και το δυστύχημα. Ναι. Δηλαδή, για συμπεριφορά, ρε Νίκο. Απαξιωτική. Αυτό με είναι που ναι, ναι, είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό να συμπεριφέρονται άσχημα τη στιγμή που πληρώνει εσύ, πληρώνει τους στηριάκους σου. Για να σε πάει κάπου. Με ασφάλεια, με καλό. Κάνε τα γραπτά. Κάνε γραπτά τα παράπονα. Τι γραπτά, τίποτα. Τι γραπτά. Εδώ οι άλλοι πήγαν οι συνδικαλιστές του, αυτό το κομμάτι είχαν δίκιο. Του είπαν, παιδιά, ναι, θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε τέτοιο. Ισχύει αυτό και αυτό και αυτό. Δείτε τι θα κάνουμε. Ορίστε. Μετά από 20 μέρες γίνα μάτι κακών. Καλημέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης Λαβίνας, είμαι από την Κόρυθο. Ντροπή και έσχος σε όλους αυτούς τους άχρηστους μας. Παναγιώτης, μίλησαμε. Όλα αυτά τα χρόνια και δεν πραγματοποιούσαν ελέγχουσα συνδρομικά δίκτυα. Δυστυχώς όμως, επειδή ο Έλληνας δεν έχει μάθει να ρίχνει. Ναι, σε δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης ή ο Σταθμάρχης όταν του λένε ένα χρόνο θα τρακάρουμε, θα φύγουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Παραπάνω από ένα χρόνο. Και πριν 20 μήνες υπήρχε έγγραφη σύσταση από την Κομισιόν. Άρα τι φταίει τώρα. Ο Σταθμάρχης θέλει. Και στο ξαναλέω και τον Σταθμάρχη. Έκανε λάθος. Ο οδηγός το ρωτάει. Σίγουρα να φύγω. Τάδε. Πώς τον λένε, Γιώργο, να φύγω. Ο άλλος οδηγός την ψηλιάζει και λίγο. Ναι, ναι, λέει, φύγε. Δεν άκουσες διαλόγους. Πήγε, λέει. Το θέμα είναι ότι και το Σταθμάρχη που ήταν πρώην αχθοφόρος, το βάλανε αυτοί και σε 6 μήνες έγινε ειδικός. Μέτρε. Καθένα στο πόστο. Άλλος πρέπει να είναι 10 χρόνια σε ένα πόστο για να πάρει προαγωγή. Και να δείξουμε ότι είναι έτοιμος να κάνει κάτι παραπάνω. Όχι σε 6 μήνες κάνεις μια εκπαίδευση και πας και αναλαμβάνεις κορυφαίο πόστο. Δεν ξέρω, είμαι εκνευρισμένος. Φυσικά, εκνευρισμένος είσαι και εσύ και εγώ όλοι μας. Το ξέρω. Εντάξει, λοιπόν. Και δεν θέλω να πω καμία κουβέντα. Μη. Γι' λοιπόν, αυτό είμαι προσεκτικός. Παιδιά, θα σας ακούσω και εσάς. Το τρελόνιο του Πρωθυπουργού σήμερα θα εγκαινίζει το σύστημα. Ναι, ρε, σήμερα ο Μητσοτάκης θα εγκαινίζει το σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων. Και μια μέρα πριν το δυσίγμα αυτό που έλεγε ότι φωνάζουμε και έχουμε τρελαθεί. Ανέβα, ναι, θα το δούμε, ναι. Αφού είναι θα εγκαινίαζε το σύστημα το καινούριο. Μιλάμε τώρα για παράνοια. Μην το φέρνει στο Μετρόπολη σε καμιά. Καλά, δεν νομίζω να. Κάνει τίποτα κανένα αγιασμό. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό, φίλες και φίλοι. Εντάξει, σε mood περίεργο, παράξενο. Μας χαλάει και εμάς και τον Τίνο και εμένα. Δεν το συζητάμε και εσάς. Άλλα θα θέλαμε να λέγαμε, αλλά αυτό επιτάσσει η στιγμή. Έτσι. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό. Θα επιστρέφουμε δεύτερο μειωράκι να συνεχίσουμε την κουβεντούλα. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και εσάς στην παρέα μας. Σας επιστρέψαμε 40 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ θα πάμε μέχρι και τις 10. Έχουμε κατσαπάκα στα πλήκτρα. Έχουμε πολλά μηνύματα κάτω από το ποστάρισμα που έχουμε κάνει για τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στέλνετε, μπορεί να πάτε να επικοινωνήσετε και νομοδοσία, Αχέπα, ναι, Θεαγένειο Ιπποκράτειο στο Παπα-Νικολάου και στον Άγιο Παύλο. Από κάτω έχουμε τα μηνύματά σας. Άγιος Παύλος που είναι, ρε? Ο Άγιος Παύλος προς το Εθνικής Αντιστάσεως. Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί που τελειώνει ο περιφερειακός, εσύ. Και το τελειώνει ο περιφερειακός. Πριν πας μετά για προς αεροδρόμιο, πας σε Καλαμαριά, διαλέγεις που έχεις στο αεροδρόμιο. Α, εκεί στο Πίνικα. Ναι, εκεί. Άμπραβα, ακριβώς εκεί. Ναι. Εκεί είναι ο Πίνικα. Ναι, σωστό, ναι. Παλιό νοσοκομείο, ναι. Λοιπόν, προχωράμε μερικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάντως το θέμα με το τρένο έχει πάρει, με το δυστύχημα στα Τέμπη είναι. Έχει πάρει διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι είναι παντού πρώτο θέμα και στην Τουρκία και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι κάτι. Συνήθως τα ελληνικά, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, πρωτοσέλιδο είναι στραβόλο. Ναι, συνήθως έχουμε για στραβόλο. Τελευταία φορά που θυμάμαι ότι είχαμε κάτι καλό για την Ελλάδα να κάνουμε ήταν το Euro του 2004. Ναι. Που το έπαιζε όλος ο πλανήτης. Και την Ολυμπιάδα που φάγανε τα λεφτά. Εκείνα μαζί, εκείνα το 2004. Ναι. Από το 2004 λοιπόν έχει έρθει η Hellenic Train, η οποία. Χωρίστηκαν σε εμπορικό και επιβατικό. Και επιβατικό δύο φορές. Ακριβώς. Σε δύο μέρες. Η train αυτή να έχει πάρει ό,τι να κάνει με τα βαγόνια και από εκεί πέρα τα άλλα ανήκουν όλα στο τρένοσε, ΟΣΕ, άρα στο κράτος. Στην επικοινωνία ποιος. Ό,τι έχει να κάνει με ράγες και διαχείριση, διαδρομές είναι δικά μας ακόμα. Ακριβώς. Και το καλημέρα καλησπέρα με τον κόσμο. Ακριβώς. Τέτοια γουρούνια. Ναι. Τέτοια γουρούνια
και συμπεριφορά. Άρα έχουμε 20 χρόνια, δεν φτιάξαμε τίποτα. Άρα όλες οι κυβερνήσεις είναι άχρηστες. Όπως το λέω. Άχρηστες. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι καλοί άνθρωποι. Καλά, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Τους αναγκάζει η εταιρεία, το κράτος δηλαδή, να συμπεριφέρονται απάνθρωποι. Ναι. Να είναι απρόσωποι, να μην έχουν αυτό το επικοινωνιακό. Τέτοιο απρόσωπο πράγμα δεν έχω δει. Να σου πω κάτι. Εγώ τα έχω και με εμάς, βέβαια, το ξαναλέω. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Τα έχω πάρα πολύ και με εμάς, με τους συνάφη μας. Γιατί εφόσον εδώ και 2-3 εβδομάδες γνωρίζουμε αυτό το θέμα, το οποίο έχει προκύψει, δεν θα έπρεπε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, παιδιά. Έχουμε ένα θέμα χρόνο, με το σύστημα. Ένα χρόνο. Ας μην έχουμε λίγο το ρεπορτάζ με χρόνο, το πισμπίκι στα μπουζούκια. Ας μην έχουμε λίγο το ρεπορτάζ. Φυσικά. Τα έχω και με το συνάφη μας. Ένα χρόνο βρίζω την τρένοσε. Το ότι είναι ανύπαρκτη και απρόσωποι. Έχουμε φάει παρατηρήσεις από πολλά που έχουμε πει. Ναι. Και μηνύσεις και μαθήσεις. Εσένα δεν σε πείραξε κανένα. Λέω ένα, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση. Λέω ένας δεν βγαίνει να πει μια κουβέντα, να πει έστω να πάρει τηλέφωνο την Ειρήνη, να πάρει να πει τι λέει αυτός, γιατί μας κατηγορεί, για ποιο λόγο, θα κάνουμε ένα εξώδικο κάτι. Ναι. Περίμενα ένα εξώδικο κάτι. Τίποτα. Ένα χρόνο να σας βρει. Τίποτα. Αυτό σημαίνει ενοχή, ξέρεις. Σημαίνει ότι πάω εγώ θέμα. Εγώ, δηλαδή, όταν ο άλλος δηλαδή, σε κράτη και φορά να πατάς. Πέρα από την ασφάλεια, δεν κάνετε τώρα. Ναι. Στο ότι καθυστερούν τα τρένα και ζητάμε να μάθουμε τον λόγο, δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν. Είναι δηλαδή, ζητάμε τον λόγο και λένε πάτε στη γραμματεία, η γραμματεία δεν ξέρει. Ένα τέτοιο πράγμα να πούμε. Ζητάμε τα λεφτά πίσω, γιατί όταν εγώ ας πούμε είμαι δικηγόρος, λέμε, ναι, και πρέπει να πάω, ξέρω εγώ, στις 10, στις 11 στο δικαστήριο. Και εσύ με πας στις 12.30 γιατί καθυστερεί. Και ψάξεις να βρεις άκρη και τέτοια. Μόνο από τη συμπεριφορά τους καταλαβαίνεις σε τι τραγική κατάσταση είναι αυτή η εταιρεία. Τι ασφάλεια. Είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο το λουστήκαμε προχθές. Αλλά γενικά είναι μια άθλια εταιρεία. Ναι, δεν είναι και μόνη στην χώρα μας, έτσι. Να πούμε ότι και σε άλλους τομείς υστερούμε. Απλά ακόμα δεν έχουν φανεί τα προβλήματα, δεν έχουμε θύματα. Γιατί σου λέω, ξυπνάμε και μόνο όταν έχουμε νεκρούς. Γιατί όσοι δουλεύουν εκεί. Δεν είναι άνθρωποι να πεις κακομπούτσουνοι αυτοί και τα λοιπά. Ναι, καλά, ναι, ο καθένας θα πάνε να δουλεύει. Τους αναγκάζουν με τον τρόπο τους να συμπεριφερθούν έτσι, απρόσωπα. Εμένα με χαλάει που έχουν ρίξει τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ευθύνες και θα τις επομιστεί. Ναι. Έτσι. Δεν είναι. Μετά έχουμε άλλα. Σοβαρό κράτος αυτό να λέει ότι για όλη τι έχει γίνει εδώ πέρα φταίει μόνο ο Σταθμάρχης. Όταν εδώ και 20 χρόνια ρε παιδιά, πετάτε χαρταετό εσείς εκεί πέρα οι πολιτικοί. Πήρατε 4,5 δις και δεν κάνατε τίποτα. Βουτήκατε μόλις σας το μέλι. Πάμε στους δημοσιογράφους. Τραγική. Έχουμε εδώ ρεπορτάζ. Πήγε ο Ευαγγελάτος. Πήγε ο Ευαγγελάτος κύριε Στεφανίδου στην Καβάλα. Και στην Πινελίκη φάγανε. Καλά, είναι φυσικά. Και στη Γιούχα, τη Γιαούρτη. Τελείωσαν οι εποχές που οι δημοσιογράφοι ήταν στάρ. Βγαίνανε στο Μέγα Ντένα δεκαετία 90 και λέγανε Ουάου, Ουάου, τι Ουάου. Παρουσιάζεις. Ναι. Παρουσιάζεις. Ναι, του Μπισμπίκη, του Γκαντή. Ναι, κάντε ένα θέμα. Παρουσιάζεις. Τι πρόβλημα είναι αυτό εδώ στα τσένα. Αυτό που γίνεται στα κανάλια είναι προσβολή στο νεκρό. Προσβολή στο νεκρό. Πάει ο άλλος ο Βλάκας και ρωτάει στον πατέρα και στη μάνα πώς νιώθεις. Πώς δεν τα νιώθει, ρε ηλίθιε. Ναι. Πώς δεν τα νιώθει. Ένας πόκασε το παιδί του. Δηλαδή, του κάνεις αυτή την ερώτηση. Κρήτο μου, στέλνει μια φωτογραφία. 10 μέρες κούλε εδώ, στα φανάρια, στο Δεδροπόταμο. Αριστοτέλος, ο νεύος μου. Ναι. Δεν έχουμε φανάρια ούτε τίποτα. Όλοι περνάμε κατά λάθος τύχη. Πείτε τα κι αυτά. Ναι, θα πρέπει να γίνει ατύχημα τώρα εκεί. Και μόνο όταν γίνει ατύχημα, κάποιος σκοτωθεί, τραυματιστεί, αν είμαστε τυχεροί, τότε θα πάμε να το φτιάξουμε. Ναι. Με έχει βρει ένας, γιατί σταμάτησα σε μια διάβαση των τρένων που ήταν αφύλακτη. Σταματάω, βλέπω δεξιά-αριστερά, μην έρχεται το τρένο και φεύγω. Με βρίζει ένας από πίσω. Το σταματάω πιο και του λέω: γιατί με βρίζετε, φίλε. Λέει: τι σταματάς, λέει, αφού η διάβαση και τα λοιπά. Και του λέω: έχει καιρό. Είσαι σίγουρος, του λέω, ότι δεν θα περάσει από εκεί το τρένο, ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος, ότι δεν βιαρέθηκε ένας να πιει δύο μπουκάλια και να ξεχάσει να το σηκώσει. Λέει: αμά, λέει, έχεις δίκιο. Λέει: και αυτό το λέει. Λέω, και λέει: πάει το μυαλό στο κακό. Ναι, μου, ναι, λέει, εσένα πάει πάντοτε, αλλά προσέχεις για να έχεις. Καλύτερα λέω να με βρήσεις. Εσύ εξαντλήσεις, εσύ έπρεπε να είσαι ο σταθμάρχης. Ο άγχος όλη μέρα. Ναι, άγχος όλη μέρα, ναι, αλλά εσύ τέτοιοι για μένα θα πρέπει να περνάνε. Άγχος όλη μέρα. Για να παίρνουν τέτοιες κομβικές θέσεις που μπορούν να κρίνονται ζωές, πρέπει να παίρνεις τέτοιους ανθρώπους. Οι οποίοι θα είναι τόσο υπεύθυνοι. Τα προπόνηση δύο ώρες πριν για να έχω καθαρό μυαλό. Και θα πρέπει να περνάνε και ψυχολογικά τεστ. Δεν βάζουμε όποιον να είναι. Ο άλλος τώρα πήρε και έβαλε έναν όποιον να είναι. Σε ένα πόσο που κρίνονται ζωές. Τι συζητάμε τώρα. Θα πρέπει να περνάνε από τεστ IQ, από ψυχολογικά τεστ, από κοιλιά δυο. Για να το βάλω κι εγώ. Άρα δικαιώνομαι που λέω ότι δεν θα περνάνε ένα χοντρό στη δουλειά που είναι αλκοολικός
Δεξιά, μπορεί να ήταν έξυπνο αυτό όμω. Μπορεί να έχει το IQ, μπορεί να έχει το συμπεριφορά και το χαρακτήρα τη υπευθυνότητα πάνω του. Γιατί δεν είναι όλοι υπεύθυνοι. Ναι. Κάποιοι τα παίρνουν ανέμα, έλα μωρέ, όχα μωρέ. Και αυτό... πώ τον έκοψε αυτόν από τη μάπα του, ότι ήταν υπεύθυνο. Δεν την είδα τη μάπα γιατί την κάλυπταν. Ναι. Λοιπόν. Εγώ την έχω δει μου. Τις... Α, την είδε εσύ. Λοιπόν, μηνύματα πάρα εγώ πολλά. Στην Ακρόπολη αυτό δεν τον έπαιρνα φύλακα να με φυλάξει. Εντάξει, είπαμε, όταν είναι ένα υπεύθυνο πόστο. Πάρα πολύ υπεύθυνο πόρτο. Βγάλανε και οργανωμένοι οργανωμένη ανακοινώσει στη συλληπιτήρια. Ναι, μου στέλνει εδώ την ανακοίνωση 7 Φεβρουαρίου. Ούτε μήνα δεν έχει. Κουνέ, ναι, Γιώργο, το ξέρω. Τι το έβλεπα, λέει, να έρχεται και δεν του έδωσε κανεί σημασία. Ναι, ναι, ναι. Βγάλανε ανακοίνωση που έλεγαν όλα αυτά τα προβλήματα. Βρε, λέει ένα Ραπτόπουλε, μου γουστάρω να σε ακούω, λέει. Να σε βλέπω, κάνω μεγάλο χάρη. Γουστάρω, λέει, τη φάση κτλ. Τράβα στο πέμπτο βαγόνι. Αυτό το πέμπτο βαγόνι που σου λέω και κατηγορούσε χθε ο Σαρόπουλο. Ρε κρύε Σαρόπουλο. Εγώ δεν είπα την προσωπική μου εμπειρία. Ναι, απλά λέει δεν χρειαζόταν να μας πεις για το πέμπτο. Έχουν σκοτωθεί παιδιά. Α, τα κομμουνιστικά, ρε Σαρόπουλο. Σε κανένα δεκαήμερο αυτοί που θα πονάνε δυστυχώς θα είναι παιδιά. Ναι, έτσι είναι φίλε. Πώς? Μόνο οι συγγενείς θα πονάνε σε κανένα δεκαήμερο. Η μάνα το έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε πει τις αμπελοσοφίες μας και το θέμα είναι η πολιτική. Τι θα κάνουν πάλι. Βγάλανε και σύνδεσμοι. Τι καλοί άνθρωποι οι σύνδεσμοι. Βγάλανε ανακοίνωση συλληπιτήρια. Τον άλλο που το σκοτώσανε δεν βγάλανε ανακοίνωση. Να συλληπιθούν ούτε μία φορά. Μην βγάλει ένα κοινό, δεν τι διαβάζουμε. Καλημέρα, Κώστα και Νίκο. Κυβέρνηση θα φτάσει στο Μαχαίρι στο Κόκαλο. Ο Γεραπετρίτης ανέλαβε υπουργό μεταφορών. Ποιο, ο Γεραπετρίτης. Ο Γεραπετρίτης, αφού ο πεθερός του παίρνει τα έργα. Ναι, πιστέρνα, δεν είναι. Υπουργό μεταφορών παίρνει ο πεθερός του τα αυτά. Ή για να λάβει. Υπουργό. Ναι. Ο πεθερός. Αυτό είχε να λάβει. Παίρνει τα έργα να την αναβάθμιση του δικτύου του. Για πολλά τη Θεσσαλονίκη ο δικαστής Ντογιάκος ανέλαβε τη δίκη. Και ο γιο του είναι δικηγόρο Τρενοσέ. Αλλά φταίει ο Σαθμάρης. Άκου τι λέει εδώ τώρα. Αυτό λέει. Όλη η αλυσίδα. Ο Πετρίτης ο Πεθρός παίρνει τα έργα. Ναι. Ο άλλος ο δικαστής εκεί. Ο δικαστής είναι ο Γιάννης Πονέλο και ο γιος σου είναι ο δικηγόρος της Τρένος. Άρα φταίει ο Σαθμάρης, ντροπή και ο Σαθμάρης. Θα φάνε λάχανε το βλάκα το Σαθμάρη τώρα. Νίκο, αυτό είναι ο λόγο που δεν του γουστάρω μία και ούτε με ενδιαφέρουν καν που θα γίνουν εκλογέ τώρα. Τα ίδια θα γίνουν και από του επόμενου. Όποιο και συνεχίσει, ο Μητσοτάκη, τα ίδια θα κάνει. Τα ίδια. Αυτά που λουζόμαστε θα τα εξαλουστούμε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Τα θείο Τσίπρα, τα ίδια θα κάνει. Α, με μια κλίμακα μικρή απόκριση, συμπλήν δύο κάτι. Αλλά πάντοτε θα είμαστε μείον, έτσι δεν το συζητάμε. Προσευχέ και ο Θεό πουλάνε, ξέρει γιατί. Όταν με ένα κράτο δεν έχει οργάνωση. Φυσικά. Το ρίξει το Θεό να πούμε. Φυσικά. Όταν δεν έχει νοσοκομεία, λέει κάνει την προσευχή σου. Ο Άγιος Φανούριος να φανερώσει τον Ιστέρι να πούμε. Ναι. Θα σε πάνε καλά να πούμε το χειρουργείο. Κατάλαβες. Κάνε μια προσευχή. Νικόλα, κάνε μια προσευχή στον Άγιο Φανούριο να φανερωθεί. Πώς το λέω αυτό, αναισθησιολόγος. Φίλε Νικόλα, εσύ αφήνεις και σε υπέβουν οι ίδιοι εδώ και χρόνια. Εμένα δεν με υπέβει κανένας. Έτσι. Ψάχνω μόνος μου να βρω τη λύση. Ατομική ευθύνη. Εσύ άσε να σε υπέβουν εδώ και 50 χρόνια οι ίδιοι. Κακό του κεφαλιού. Εγώ δεν μπορώ να μένω στάσιμο. Αυτού του υπέβει ο Ιβάν. Ακριβώς. Ποιο είπα, τι σχέση έχει με τον Ιβάν. Ο Ιβάν, τι σχέση έχει με τον Ιβάν. Του είπε Τσίπρα, τι σχέση έχει με τη ζωή μου. Τσίπρα, ρε. Βγήκε ο Τσίπρα. Τι άλλο λε. Πρόεδρο Τσίπρα. Ό,τι που είναι πρόεδρο. Α, ό,τι που είναι πρόεδρο. Ο Μαρινάκης. Γιατί προφανώς στην εταιρεία δεν την ενδιαφέρει η ασφάλεια του ανθρώπου παρά μόνο τα κέρδη τη. Ναι, αλλά κάτι για να διαφέρει τα κέρδη πρέπει πρώτα να παρέχει τα πάντα και μετά λέει μάγκα, εγώ στα παρέχω όλα, κάτσε σούζα τώρα. Έτσι. Και θέλω αυτά τα λεφτά. Όταν δεν σου παρέχει τα βασικά, ούτε ασφάλεια. Ούτε αξιοπρέπεια, ούτε σεβασμό, ούτε καθαριότητα, ούτε. Δεν κατάλαβα. Καλά κάνει ο Κωστής και μαλώνει εκεί μέσα. Αν ψηφίζαμε ό,τι λέει ο Σαββίτζε, θα έβγαινε πρώτο κόμμα πάντως σε Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία, φίλε Τίνο. Έτσι. Καλά, δεν είναι τέτοιο. Και τη δύναμη του Ολυμπιακού. Στη Θεσσαλονίκη σου λέμε, δεν σου είπαμε στην Αθήνα. Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη. Τι έκανε, λέει. Γιατί για να λες κάτι που έχει βάσει. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε. Έδινε έσπα πολλά. Α, έδινε έσπα πολλά, μάλιστα. Η εταιρεία κατέβαλε τα βαγόνια της και μεταφέρει καθημερινά κόσμο σε ένα δίκτυο που ξέρει δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας. Η εταιρεία, Άλεξ μου, έχει τα τρένα. Όλα τα άλλα, γραμμές. Τα τρένα καλά είναι. Τα τρένα καλά δεν ξέρω, δεν έχω ανέβει. Εγώ τελευταία φορά που ανέβηκα ήταν το 14 σε τρένο. Αν εξαιρέσει το 14, αυτό που τράκαρε, άμα είσαι ένα 90 και πάνω. Ένα 85 και πάνω, δεν βολεύεσαι. Άρα, φίλε Άλεξ, δεν ξέρει, είσαι το μήνυμά σου είναι άτομο. Γιατί αυτό νομίζει ότι τα τρένα είναι ξεκαρβαλωμένα, λέει. Η πρίζα ηλεκτρικού θα έτρεχα νερά, λέει, θα βάζει το παιδί σας σε ένα σπίτι χάλια. Το τρένο είναι μια χαρά, λέει. Το τρένο το γρήγορο είναι καλό. Απλά είναι κλειστοφοβικό, είναι πολύ στενό. Για ένα ψηλό άντρα ή μια ψηλή γυναίκα, ένα λίγο χοντρό. Δηλαδή, αν μπει ο 40 στο τρένο, ας πούμε, το καινούριο, θα ταλαιπωρηθεί. Ναι. Ο διπλανός θα πει, κάνε λίγο δίαιτα, χοντρέ και τέτοια. Δηλαδή, η βαλίτσα που να τη βάλει επάνω και είναι λίγο μεγάλη δεν μπαίνει. Είναι λίγο κλειστοφοβικό.
Αλλά κατά τα άλλα είναι σύγχρονο. Δηλαδή ταχύτητά του, αυτό και τα λοιπά. Είναι σύγχρονο. Είναι κακό, τρένα, δεν κακό το τρένο. Είναι παλιά, παλιό το δίκτυο. Είναι παλιό το δίκτυο, δεν έχει αναβαθμιστεί. Δεν βάλαν καθόλου χρήμα να το βελτιώσουν. Είναι παλιό το σύστημα. Εκεί από πότε είναι τα τρένα, από τη Χούντα, από πότε είναι. Εμένα μου είπαν επί Πατακού, λέει. Πατακού, α, όρισε, τι συζητάμε. Επί Πατακού. Λέτε για την εταιρεία του τρένου και καλά κάνετε. Χθες ο γιος μου θα πήγαινε εκδρομή με το σχολείο και η αστυνομία γύρισε πίσω στο λεωφορείο γιατί είχε ελαστικά 7 ετών. 7 ετών και μετέφερε κόσμο. Ορίστε. Λοιπόν, τώρα εδώ. Ξύλο. Είναι ένα θέμα το οποίο Κωνσταντινέ. Στο τέταρτο όροφο στη Βαλαωρίτου του που του παίρνανε. Δεν είναι η λύση το ξύλο, ρε Σιντή. Πάρτονα. Δεν είναι η λύση το ξύλο. Του παίρνει το δίπλωμα και του παίρνει την άδεια κυκλοφορία και λέει αγόρι μου τέλειωσε εσύ. Τέλειωσε. Ψάξε να βρει να κάνει κάτι άλλο. Είσαι ανεύθυνο. Μεταφέρει ψυχέ. Τίποτα. Στη Βαλαωρίτου έχει ανέβει. Έχω ανέβει, πώς δεν έχω. Έχω ανέβει. Στον τέταρτο όροφο. Άσχετος, αλλά στον τέταρτο όροφο, 7 χρόνια. Μόνο έτσι. Σου κάνω τα παίδια, όχι μόνο έτσι. Σου κάνω τα παίδια μαύρα. Πήρες με το πούλμαν παιδάκια και έχεις λάσκα 7 ετών και δεν φρόντισε να τα αλλάξει, είσαι ανεύθυνο. Φέρε την άδεια, τελείωσε η δουλειά σου. Εγώ τα έλεγξα τα λάστιχα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ, πάλι εγώ. Να ελέγχετε τα λάστιχα. Εσύ ξέρω τι τα ελέγχεις. Να τα ελέγχετε. Εσύ ξέρω τι τα ελέγχεις. Εσύ είσαι μια χαρά. Τυπικός είσαι ο. Τυπικός είναι αυτή. Να περιμένεις τη στραβή συνέχεια. Μα αυτό λέω. Το είναι αυτή. Αυτό που κάνεις. Είσαι δηλαδή, τυπικός. Είσαι μια... Θα ψάχνεις, θα κάνεις. Είσαι μια χώρα. Και κοιτάς, έχεις τον εαυτό σου μόνο. Εδώ άλλος μεταφέρει ζωές, σου λέω. Είναι λεφορατζής. Και δεν έχει αλλάξει 7 χρόνια τα λάσκα. Του παίρνεις το δίπλωμα και το λεωφορείο μαζί. Θέλω για τα δικά μου είναι τα λάσκα. Για ποιο. Πήγε και βγαίνει από με το πούλμα. Ε, ορίστε. Δεν τα έλεξα τα λάσκα του πούλμα. Α, έλεξε και τα λάσκα του πούλμα του, εσύ. Και τι είσαι και τέτοιο τώρα, δεν ξέρω τι το λάσκα, μα είναι θαρμένο. Ναι, σωστό, αυτό το καταλαβαίνουμε άπαντες. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αυτό όμως το θέμα πρέπει να γίνει μια καταγγελία, Κωνσταντίνε. Παπ με τη μία. Έτσι ώστε όλοι όσοι είναι ανεύθυνοι στον χώρο εργασίας τους, όσοι είναι ανεύθυνοι, να τους τελειώνουμε. Να πάνε σπιτάκια τους για να καταλάβουν ότι εδώ έχουν να κάνουν ζωές. Σε άλλο πουλματσίσει, α πούμε. Τι άμα που 7 χρόνια λέει είχε να αλλάξει λάσκα. Είναι δυνατόν να πάρω εγώ τώρα στο λεωφορείο παιδάκια, ζωές 25-30, με τα λάσκα να έχω 7 χρόνια να τα αλλάξω. Δεν μου λες πώς το λέγανε. Γύρισε πίσω, λες. Το φίλο του Σαββίδη που είχε και έκλεισε την εταιρεία. Ποιο φίλο. Ματεμψίδης, πώς το λέγανε. Ένας που έφερνε αυτή τη ροή. Φίλο του Σαββίδη. Ναι, ένα φίλο του Σαββίδη. Πέθανε αυτό. Πέθανε. Ναι, άμα το πιάνανε αυτό, λέμε. Α, το μετά. Μουζενίδη. Άμα πιάνανε το Μουζενίδη τώρα αστυνομικό. Ναι, λέμε, άμα. Ωραίο παράδειγμα. Μου λες. Ήταν μέσα στα πράγματα. Δεν νομίζω να είχε τα πούλμα του με. Δεν λέω, αν το πιάνανε. Αν το πιάναμε τέτοιο. Ναι, και ήταν τα μέσα τα πολιτικά. Τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Έχει δίκιο. Τι θα γινόταν. Κουραπιέδε. Τι θα γινόταν. Κουραπιέδε. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Θα έτρωγε ένα πρόσημο. Αυτό είναι μετά. Δεν ξέρω. Θα έτρωγε ένα πρόσημο. Πει τι είναι αυτό. Αυτό το λεωφορείο. Αυτό είναι μετά. Ναι, οκ. Κατάλαβε τι είστε, κοραζείτε. Ήμουν στην Ιδία, ήθελα να πάω με το τρένο από Ψάλα στο Χόλμη και επειδή δεν μπορούσα να καταλάβω σε ποια αποβάθρα είναι το τρένο. Ναι, καλά, εντάξει, παιδιά, η σταθμή στο εξωτερικό δεν ξέρω αν έχει πάει 20. Στην Κολονία όταν έχει πάει, πήρε καθόλου τρένο, είχε δει. Όχι. Εντάξει, εκεί είναι πραγματικά. Ναι, είναι πραγματικά άλλο επίπεδο η σταθμή των τρένων. Χωρίζονται σε βάθρες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ξέρετε πού θα πα. Είναι σαν αεροδρόμιο. Έτσι. Είναι σχεδόν σαν αεροδρόμιο. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, από το χέρι. Πραγματικά, λοιπόν, και το τρένο αυτό που ήταν στα εκδοτήρια του συνδρομού φώναξε έναν άνθρωπο το σιδηροδρόμο και με συνόδευσε μέχρι την αποβάθρα μέχρι να επιβιβαστώ. Και δεν ήξερε ο άνθρωπο. Ήταν η δουλειά του αυτή. Ναι. Πήγα στο τρένο και ένιωσα. Και εγώ, παιδιά, μία φορά πήρα. Σου λέω Λειψία, Φραγκφούρτη πήγα. Ένιωσα ότι είμαι wow, σε περιβάλλον τρομερό. Καθίσαμε σε μια ωραία τραπεζαρία. Παραγγείλαμε, φάγαμε. Ησυχία, 180 πήγαινε το τρένο, ασφάλεια. Φτάσαμε μετά από μία ώρα και 40 λεπτά από τον Μποράτο. Εκεί στη θύρα 4 βρέθηκε στον πολιτισμό να πω. Είχα πάει το 5 στο Confederation. Πώς? Το Confederation, εθνική που έπεσε. Λειψία με τη Φραγκφούρτη. Α, μάλιστα. Παίξαμε τη Βραζιλία, φάγαμε και μετά πήγαμε ναι. Φραγκφούρτη και παίζαμε και φάγαμε εκεί. Ναι, ναι. Μάλλον δεν φάγαμε εκεί 0-0. Λοιπόν, ένιωσα ότι μπήκα σε άλλο πλανήτη. Παιδιά, η Γερμανία σέβεται τον πολίτη. Εκεί, από εκεί ξεκινούν όλα. Εδώ δεν το σέβονται τον πολίτη. Πολιτισμένοι, εντάξει, δεν είμαστε. Ναι, οκ. Okay. Άμα πα σε άλλε χώρε είναι ακόμα χειρότερα από εμά. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη, παπά, τρέπεσε. Είναι χάος και εκεί. Ναι. Όχι όπως η Αίγυπτος, αλλά είναι χάος ναι. Και εκεί. Είναι χάος. Τίποτα. Εκεί η ανθρώπινη ζωή κοστίζει λιγότερο. Γενικώς, και άμα πας ακόμα και μέσα στα βάθη. Πόσο κοστίζει. Σου είπα, στο 1 στο 10 εδώ η ανθρώπινη ζωή πώς να αξιολογούν 3. 3-4 δεν πολύ έβαλες. 3 κάπου. Όχι, υπάρχει και το 2 και το 1 και το 0, γι' αυτό σου λέω. Ναι, υπάρχουν και θελοντές γι' αυτό. Ναι. Κάπου εκεί. 2 με 3 μας αξιολογούν εδώ. Άμα πας στη Γερμανία, τα αξιολογούν 9. Στη Σουηδία μπορεί και 10. Στον Καναδά 10 πλάς, ας πούμε. Εσύ, ναι. Εδώ σε κανένα γυμναστήριο. Ξέρω εγώ στη Γαλλία 7. Εδώ σε ναι. Κανένα γυμναστήριο που έχω γυμναστεί δεν υπήρχε ποτέ απειδηνοτή. Τώρα, ξέρει, τώρα αναγκάστηκαν να βάλουν όλοι. Σωστά. Είχαμε θανάτου ναι. Και τώρα παίρνουν τώρα. Γιατί έγινε το κακό. Εδώ έχουμε απειδηνοτή. Εδώ δεν γυμναζόμαστε. Ο κόκκινο, το γλιτώσει.
Φαντάζεσαι να είναι τώρα από μια πράγμα κόκκινο και να έχει απειδηνωτή ο άνδρας. Ναι. Το βάζει τη λειτουργία. Ναι, κάποιο πρέπει να το ξέρει πώ θα το λειτουργήσει. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Θα το βάλει την πρίζα. Ναι. Σταμάτα ρε τρελέ. Σταμάτα ρε τρελέ. Τι είναι αυτό εδώ, ρε μα. Τι είναι αυτό. Να πούμε και τίποτα. Ναι, να πούμε, να πούμε. Να πούμε, να το σπάσουμε λίγο. Έξι, έξι. Να πούμε και λίγο. Μόνο μια κουβέντα θα πω, σεβόμενος στο πέδος του κόσμου. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις τίποτα δεν χρειάζεται να πεις. Πενθείς όντως, πέρσι σε νησί του Αιγαίου κόντεψε να πέσει το αεροπλάνο γιατί ο ηλεκτής τον πήρε ο ύπνος. Η Παναγιά βοηθά το έθνος, λέει. Κάθε χρόνο όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, λέγουν τα σχολικά οχήματα και μετά τέλος όλη τη χρονιά. Ναι, δεν ξαναπάνε δηλαδή. Ο άλλος τον πήρε ο ύπνος, λέει. Τον πήρε ο ύπνος. Τι κόκκινος θα είναι. Τον πήρε ο ύπνος, λέει. Πέρσι σε. Αν θα πέσει το αεροπλάνο. Πέρσι σε πτήση, λέει. Ο ελεκτής τον πήρε ο ύπνος. Ναι, τον πήρε ο ύπνος ο ελεκτής. Αν τα ανέβασε στο αεροπλάνο που είσαι μάγκα. Εγώ ανεβαίνω, σου λέει. Το θεωρώ εντάξει, οκ. Okay, στην για μένα το πιο. Ναι. Πού κατέληξε. Ναι. Το πιο ασφαλή μέσα στην Ελλάδα. Παίζουν τώρα. Το κόρτοπα το δικό μου. Με 80 χιλιόμετρα την ώρα 90. Ναι. Άμα σου έρθει κανένα από το πουθενά. Και εμεί το 91 αναθεώρησα εγώ το 91. Το λέω ρε παιδί μου. Μεταφορικά. Αναθεώρησα εγώ γι' αυτό. Το 91 είχαμε μεγάλο ατύχημα οικογενειακό. 90 πήγαινε ο παπάς μου, συγγωνία. Ήρθε, πάμε, σκαρφώθηκε τα λίκ. Ήρθε τα λίκ, κλειστούσε ο δρόμο, σωθήκαμε ένα ω ξέρει πώ. Ήρθε μετά το λεωφορείο, πήρε τον ταλικέρι του και τον έκανε κόσκινο. Πού καθόσουν εσύ, αριστερά ή δεξιά. Εγώ πίσω καθόμουν. Αριστερά. Πίσω αριστερά. Μόνο δεν έπαθα τίποτα. Πάλι άλλη, καλά. Πάλι άλλη θα σωνόταν η αδερφή σου. Χτύπησε αυτή. Χτύπησε και η αδερφή μου και ο παπάς. Εγώ μόνο δεν έπαθα τίποτα. Οι άλλοι χτύπησαν πολύ. Είχαν νοσοκομείο, πλευρά σπασμένα. Α, ναι, εγώ δεν την γλίτωσα, ναι. Πες εκεί, από κάτω, μια εταιρεία μπαταριών. Ναι. Δεν πούμε το όνομα. Περίμενε λίγο, μισό. Όχι, όχι. Ναι. Μια εταιρεία μπαταριών. Ναι. Πήγε και πούλησε τσαμπουκά στον μπαμπά του Κουγιανού, 78 χρονών. Του βάλαν την μπαταρία και η μπαταρία ήταν άδεια. Ναι, δεν ήταν καλή. Και ζήτησε ο άνθρωπος. Θα τον την αλλάξουν. Και τα λοιπά. Ναι. Και τον απειλήσαν, ξέρω, επειδή τον είδανε. Μεγάλο άνθρωπο. 78 χρονών, τι να. Και... Μια ακούτε τώρα εσείς. Κοιτάξτε, αύριο. Να είναι αλλαγμένη πούμε... η μπαταρία, παιδιά. Θα, ναι. Θα πούμε το όνομα τη μπαταρία. Αύριο θα παίρνει κάποιον άνθρωπο. Αύριο θα το πούμε. Όχι, θα το πούμε. Μίλησα πάνω εγώ με το μάρκετινγκ. Μίλησα. Ναι. Μου λέει θα κάνουμε ένα τηλέφωνο. Μα χρωστάνε κάτι λεπτά από τι είμαστε εδώ. Δεν ξέρω, αυτά είναι στο τμήμα μάρκετινγκ. Αλλά αύριο, αν δεν αλλάχτεί η μπαταρία που δώσετε άδειο σε μεγάλου ηλικιωμένου που λένε έλα μωρέ. Θα τα πούμε, να ξέρετε. Δεν έχουμε κανένα κόλλημα εδώ. Είμαστε τρελοί και δύο. Πάμε το φίλο μας τον Στέφανο και τον Γιώκα και θα κάνουμε μια επίσκεψη. Που απειλείται 78χρονο μαγκές και τέτοια. Λοιπόν, δεν θέλουμε πολύ δηλαδή. Να έχουμε με δύο αρκούδες εκεί. Από το 1930 και μετά στον κόσμο όλο δεν έχει καταγραφεί κανένα μα κανένα ατύχημα τρένου. Όχι φίλε, κάνεις λάθος. Υπήρχε, το διάβαζα χθες γιατί μπήκα σε τέτοιο mood. Πάλι το 1973. Κάτι έγινε. Εκεί πάλι στην περιοχή της Λάρισας είχαμε πάλι με τοπική τρένο και είχα ήδη τα πρωτοσέλιδα. Δεν ισχύει αυτό που λες, Μιχαλίδη Κώστα μου. Δεν ισχύει, φιλαράκι μου. Απλά τότε τρέχαμε. Έχει γίνει και το. Ακριβώς. Και είχαμε 19 νεκρούς τότε. Είχαμε με 70-80. Ακριβώς. Ήταν εγώ, τα κύρια μικρότερα. Είχαμε κατασκήρωση 7 ώρες Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ναι. Το 80, 10 χρόνων 11. Είχαμε πάλι στη Λάρισα το 1973 πάλι με τοπική τρένο. Ναι. Έτσι είναι φοβερό. Δεν ισχύει αυτό που λες, επομένως, Μιχαλίδης, ο ακολύπτης μας. Ποιος? Ο παλιός, ο Κώστας, ο Μιχαλίδης έστειλε το μήνυμα. Ποιος Μιχαλίδης? Ο Μιχαλίδης. Ο Κωστάκης, ο Τσάδερ. Ναι, με τον Τσάδερ. Ο Μουγκός. Γιατί? Δεν μιλάει καθόλου. Παντομήμα κάτι. Τι πράγμα, λοιπόν, πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε να πιάσουμε και άλλα πεζά πλέον σιγά-σιγά. Είπαμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 42 με ερωτηματικό, φίλε, που μου λες πού κατέληξε τελικά το δυστύχημα. Στους 42 νεκρούς είμαστε αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με άλλους που δεν μπορούν να τους βρουν προς το παρόν. Λοιπόν, είπαμε για τα φανάρια Ευώς Μενεμένης και εκεί έχει θέμα. Ναι, παιδιά, αυτή είναι και η δουλειά μας. Αυτό θα πρέπει να το πούμε και σας. Ο καθένας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος και να λέει, παιδιά, είχαμε άλλο εκτροχιασμό στο άδετο το 17. Ναι, είχαμε άλλο εκτροχιασμό και εγώ έχω βιώσει εκτροχιασμό. Έτσι το 91-92 πάλι που χτυπήσαμε κάτι πρόβατα και έγινε χαμός. Λοιπόν, άλλο εκτροχιασμό και άλλο γάμι με τοπική. Έτσι, γάμι τα μπερδεύουμε. Ό,τι πρόβλημα, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό έχουμε και το δημόσιο λόγο. Ό,τι σοβαρό πρόβλημα υπάρχει κάπου, σταματάμε, το καταγράφουμε, παίρνουμε τηλέφωνο και βοηθάμε να γίνει, να λυθεί. Άμα το προσπεράσουμε όλοι, μετά από λίγο ο άλλος θα χτυπήσει πίσω. Είστε στον δρόμο, βλέπετε ένα φανάρι δεν λειτουργεί. Στείλτε εδώ ένα μήνυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο, να ενημερώσουμε και εμείς το πούμε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε κομψό και επιστρέφουμε. Ξαμε στα 12 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Cool, εδώ. Έλα Σόμπολε, πάρ το χαρτάκι. Φταίει τα μοιραία λάθη του Σταθμάρκης. Ναι, με βαριά στον εισαγγελέα. Έλα Σόμπολε, Ευαγγελάτε και Τατιάνα. Βγάλτε τον
το σταθμάρχη φταίχτη να τελειώσει το θέμα έτσι. Δεν γίνεται να τελειώσει έτσι όμως. Να πάει σε τις εκλογές ο Μητσοτάκης από Απρίλιο-Οκτώβριο. Θα τις αλλάξει, λέει. 100%. Δεν θα τις αλλάξει. 100%. Τώρα με λες Γαζίδης τώρα. Πάρτε και την είδηση. Η εισήγηση, δικιά σου σκέψη είναι και λέω εισήγηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Σκέφτεται, λέει, τις εκλογές από Απρίλιο να τις πάει. Μπορεί να τις μεταφέρει. Πώς δεν μπορεί. Δεν κλείνει η τετραετία, ας πούμε. Μπορεί να πότε δεν κλείνει η τετραετία, να την εξαντλήσει. Τώρα με αυτό που έγινε, με αυτή την παπαριά που είπε τώρα εδώ, θα βγάλουν και το. Ποιος Έλληνας πιστεύει ότι φταίει μόνο ο Σταθμάρχης. Υπάρχει Έλληνας ή κι άλλο δαπί που είναι εδώ πέρα, όλοι μαζί, η παρέα εδώ πέρα. Υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι είναι βλάξος ο Σταθμάρχης μόνο. Δεν υπάρχει κανένας, ο πιο χαζός να είναι. Το κόκκινο να πει, θα πει ότι δεν φταίει ο Σταθμάρχης. Άντε πάλι ο Γρηγόρης, άσε τον Γρηγόρη τώρα. Ταινίζεται. Και ο Σταθμάρχης. Έχετε πάρει το τυράκι τώρα, την εντολή. Καλά, ναι, εντάξει. Εδώ όλα τα σατσάκια. Και στο όπεν ο δικό σου, γλύφει. Ποιο είναι ο δικό σου. Μια δημοκρατία. Νερό, αυτό διαφημίζει. Ένα φίλτρο διαφημίζει. Τι θέλει να χωθεί. Α, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Αυτό ο Σταθμάρχη και ο Σαββίδη το κανάλι, ο Σταθμάρχη και του Μαρινάκη το κανάλι, ο Σταθμάρχη. Αυτό θα πούμε στον κόσμο. Σάκη, να βγουν καινούργοι. Βγαίνουν κάποιοι καινούργοι και δεν το ξέρω. Αναφέρομαι στο Σάκη ένα μήνυμα για το θέμα τη ψήφου που συζητάμε. Έχει βγει κανένα καινούριο και δεν το ξέρω. Βλέπει να βγαίνει κανένα καινούριο. Ανακύκλωση έχουμε συνέχεια. Και στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε. Το λιγότερο, το λιγότερο άχρηστο ψηφίζετε. Αυτό ψηφίζουν κάθε χρόνο. Δεν βλέπει ότι είναι μόνο οι ίδιοι και η ίδια ανακύκλωση. Ξέρετε, σα πει ότι πει ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο τη ομάδα σα ότι σα πει βόδια. Αβόδια. Είπε ο Μαρινάκη. Βγάζουμε τον Αυγενάκη. Θα πει ο. Τώρα πούμε σε Αυγενάκη. Πρώτα πούμε σε Αυγενάκη. Χθες, έτσι για να πάμε λίγο και σε άλλα θέματα. Ενώ η τραγωδία πλακωθήκανε. Πλακωθήκανε στη Super League 2. Για τα λεφτά. Εκεί εννοείται για τα λεφτά. Εκεί όπου ο Λεωτσάκος τελικά αποτελεί παρελθόν παρετήθηκε. Έγινε αυτό δηλαδή που ήθελε ο Μαρινάκης. Ναι. Μέσω του Αυγενάκη. Για να πάρουν αυτοί 150 χιλιάρια. Ναι, και τώρα θα βάλει ο Μαρινάκη γιατί θεωρούσαν τον Λεωτσάκο. Σου είπα, εμείς τα λέμε έξω τα δοντιόλα. Θεωρούσε τον Λεωτσάκο ότι είναι τη ΑΕΚ. Θα το φάει. Θέλω να το φάει, θα φέρνω δικό μου. Ναι, μέσω του Αυγενάκη, τώρα μα ανέξα βάλει δικό του και θα του δώσω τα λεφτά. Υπάρχει ένα... Αυτό γίνεται. Ωραία. Υπάρχει και ένα κώδικα στο ξύλο του Διαγόρα με τη Κηφισιά. Η οποία... ΑΕΚ παράταξη. Και οι δύο είναι τη ΑΕΚ παράταξη. Ακριβώ. Και οι δύο είναι τη ΑΕΚ παράταξη. Δηλαδή φοβερό τώρα, συζητάμε για άλλε ομάδε οι οποίε ανήκουν ήδη σε άλλου. Πόσο κοπρίτε μπορεί να είσαι εκεί στη Super League 2. Τον Ιούλιο κλείνει τετραετία. Δεν μπορεί να τι κάνει εκλογέ σου μετά. Αυτού είπα. Απρίλιο δεν τι κάνει που τα τι κάνει. Δεν ξέρω αν πάντως, δεν τις κάνει ήδη. Ναι, οι εκλογές πρέπει να γίνονται πάντοτε από όσο θυμάμαι διάταξη μέσα στην τετραετία. Δεν μπορεί μετά. Πρέπει να υπάρχει έκτακτο τρόπο. Θα κλείσει Νίκο μου. Άρα μπορεί να το να πάει το κάνει... Απρίλιο, θα το πάει Μάιο. Θα το πάει Ιούνιο, Νίκο μου. Ιούνιο, ναι. Ναι, εντάξει, okay. Ιούνιο πάντως κλείνει. Ιούνιο το πάει, Νίκο μου. Ναι. Αυτοί που επηρεάζουν κοινή γνώμη είναι αυτοί που καθορίζουν καταστάσεις και κυβερνήσεις. Δυστυχώς κόσμο. Δυστυχώς. Πού είναι ένα κανάλι αθηναϊκό να κάνει ένα ρεπορτάζ. Πού είναι ο Big Mac και ο Μιχάλης. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς. Ναι. Δεν ανήκουμε. Δεν θα ήθελα ποτέ να ανήκω σε αυτούς. Πού είναι ένα κανάλι να κάνει ένα ρεπορτάζ και να πει εδώ, να το πιάσει, όχι όπως λέω. Εδώ ο Πρωθυπουργός έχει ένα υπουργό, ο οποίος υπουργός θέλει να βάλει το δικό του γιατί ο Μαρινάκης δεν βολεύεται. Κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης ή ο Μαρινάκης. Να πει. Πάντως για αυτό το θέμα. Θα τον διώξουνε. Επειδή το 9 Απριλίου μπορεί να πάει μέχρι δύο εβδομάδες μετά δεν γίνεται γιατί έχουμε το Πάσχα. Άρα δεν γίνεται. Μέχρι 9 Απριλίου μπορεί να πάει. Και δηλαδή. 9 Απριλίου. 9 Απριλίου. Και από 9 Απριλίου να πάει δύο εβδομάδες μετά. Πότε ήταν. Εκεί ήταν. Τέλεια. Πότε κάναμε εκλογές. Οκτώβριο, Νοέμβριο, πότε είχαμε κάνει. Πότε κλείνουμε 4 χρόνια. Θα τα εξαντλήσουμε. Τον Ιούλιο νομίζω. Τον Ιούλιο. Άκουσα, δεν είχαμε κάνει. Πότε είχαμε κάνει. Τον Ιούλιο θα τις κάνει. Άσο Κώστα, έτσι πως έγινε να λέει, με πολλάκι οι άλλοι θα δεις αυτοδυναμία και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Λέει που δεν έχεις και εσύ και ο Κουλ. Καλά, ναι, εντάξει. Καλημέρα σου, τετανοτεράσιος, ο Φανγάλ. Εγώ ψηφίζω μόνο Μελισανίδη. Καλά, εσύ σου λακαμάς από τη μέρα που γεννήθηκες. Έχει 60 χρονών λακαμάς. Και τώρα μια που ψηφίζεις ό,τι πιο Μελισανίδης. Ο άλλος, ο Σαββίδης, ο Ρωσόφιλος. Αν ψηφίζουμε, παιδιά. Οι Αμερικάνοι του Μαρινάκη. Όσοι ψηφίζουν, ανάλογα την ομάδα σας, παιδιά, είμαστε άξιοι και εμείς. Μετά μην κράζουμε τους πολιτικούς. Μετά μην κράζουμε τους πολιτικούς. Αυτοί που ψηφίζουν. Ψηφίζετε μπούτσια και στήθια. Άμπραβο. Δηλαδή, Τίνο, είναι τραγικό. Κράζουν, ψηφίζει κάποιο π.χ. Νέα Δημοκρατία και μέχρι να τελειώσει η τετραετία αρχίζει και του βρίζει. Και μετά στο τέλο πάει και του ξαναψηφίζει. 18 χρόνων άνθρωπο τώρα, άλλο σοβαρό. Ψηφίζω, λέει Μελισανίδη, ό,τι πει ο Μελισανίδη. Εστρελόδρε. Δεν μπορεί να γίνουν εκλογές 9 Απριλίου γιατί θα είναι 40 μέρες από το δυστύχημα. Ιούλιο λέει θα γίνουν. Λέει. Τώρα θα τις εξαντλήσει, ρε. Μπορεί. Ναι. Ήταν να τις κάνει Απρίλιο και να τις πάει Ιούλιο. Ναι, Ιούλιο είχαμε ξανακάνει εκλογές. Μάλλον Ιούλιο. Ιούλιο θα τις πάει. Ιούλιο, μέχρι Ιούλιο. Λες να το πάμε έτσι. Βέβαια.
100 χρονών είμαι πέσω να σε πουλάει τρέλα. Τώρα μια που είπε για την ΑΕΚ και πιάσαμε λίγο τον φίλο μας τον Φαγάλ, βγήκε χθες και η απόφαση μέσα σε όλα για το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ναι. Ότι πρέπει να γίνει ξανά. Και, και ο Λάκης ο Σημειοφορίδης. Ο Λάκης ο Σημειοφορίδης. Τον είδα, μιλήσαμε. Ήρθε εδώ χθες. Ό,τι είπε. Είναι πολύ δυνατός ο Λάκης, δεν το συζητάμε. Σε αυτά τα θέματα έχει πέφτει πάντα. Σε λάθος πόλη κι αυτός. Τι όχι, κατεβαίνει και Αθήνα. Τι κατεβαίνει. Κατεβαίνουν Αθήνα. Άρα το μάτσα Ατρόμητος ΑΕΚ είναι να παληφθεί. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι δεν θα πάει στο ΚΑΣ. Δεν θα πάει στο ΚΑΣ. Τη βρίσκει τον Ατρόμητο αδιάφορο τώρα. Ναι, είναι αδιάφορος. Τελειώσαμε. Ναι, είναι αδιάφορο. Αλλά να σου κάτι, αδιάφορος αγωνιστικά. Αδιάφορος, αδιάφορος μπα... ναι. Το 17. Ναι, είχε ατύχημα, όχι σύγκρουση. Ναι, απλά κάπου έφυγε, ναι, όχι το 17. Τη βρίσκει αδιάφορη βαθμολογικά. Έτσι. Αγωνιστικά, εγώ λέω ότι δεν θα είναι αδιάφορος ο Ατρόμητος, γιατί ο Ατρόμητος... Μα του πάει ακούτη γλυκά. Όχι, αφού είχαμε μαρινάκιδες, πάρε τον Αγιμπού, πάρε τον έτσι, πάρε τον αλλιώς. Άρα δεν βλέπω να είναι. Δεν βλέπω να είναι, ναι. Πέντε θα φάει λέει, ο Ατρόμητος. Λοιπόν, ποιο το λέει. Εδώ, ο Ζυγόλης. Λοιπόν, Κταίο, ναι, άλλο τώρα εδώ. Κταίο θα περνάει. Καλά, ρε ραπ. Δεν είπε ποιο, όποιο παγωξή ψηφίσει, Μητσοτάκη είναι, τον βρίζεις. Ναι. Ναι. Τι φωνάζει τώρα για το τι ψηφίζει ο Βαγκάλ. Βεβαίως. Έτσι όπως ψηφίζεται. Το Βαγκάλ τώρα γιατί τον κράζει. Είμαι 58 χρονών άνθρωπο. Ναι. Και μου λέει ότι θα ψηφίσει ιδιωτικό υπάλληλο εκεί πέρα. Μα φέρει τα σομπούγμα να φάμε. Να σε φέρω εγώ κάτι να φάει δικό μου. Ρε, δεν θέλω να φάω. Φάει αυτό το πιάτο είναι καλό. Ίδιο μα το δεν κάνει. Θέλω. Ίδιο το κάνει. Φάει αυτό το πιάτο, σε λέω, δεν θα κάνει άμα δεν το πάρει. Ίδιο το κάνει ο Βαγάσας, ναι. Θα παιχτεί το μάτς, θα κερδίσει και μετά θα πάει στο ΚΑΣ για να σου ξεφτυλίσει και εκεί, λέει ο Θανάσης που είναι φίλος της ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε, προς το παρόν η ΑΕΚ στα δικαστήρια έφαγε δύο φλόκους. Η ΑΕΚ με δύο φλόκους. Και για μένα η ΑΕΚ θα έπρεπε. Ένα το αδιάφορο. Ακριβώς. Και πέρασε τον Ολυμπιακό. Αυτό έκανε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να πει: θα το κάνω το ματς. Απλά διορθώσε τα, φτιάξε τα για να δείξει και μεγαλείο. Και να κερδίσει και την κοινή γνώμη. Την έχασε την κοινή γνώμη, έξι, να ξέρει. Πά, αφού θα το παίξει, δεν την έχασε. Κάτσε, θα το παίξει όταν θα έχουν κρυθεί. Και τι έγινε. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι η χώρα του καλού κακού. Όταν φεύγουμε από το σπίτι, καλό είναι να χαιρετάμε τους δικούς μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει. Καλά, αυτό μπορεί να ισχύσει για τον οποιοδήποτε και σε άλλες χώρες, φίλε. Μην το κάνετε συγκεκριμένο εδώ πέρα. Καλού κακού, ναι. Καλά, τέτοιους καύρους πολιτικούς και πολίτες σπάνια να βρεις μαζί. Να σου πω κάτι. Όπου και να πας όμως, παντού τους πολιτικούς θα τους βρίσουν. Τέτοιους καύρους πολίτες. Τώρα που ήμουν στην Αίγυπτο, παρεμπιπτόντως, βλέπω έναν τύπο σε μεγάλες αφίσεις συνέχεια. Παντού από το αεροδρόμιο. Αφίσεις. Για το πώς βλέπεις τους τραγουδιστές εδώ. Ναι, στις κολόνες. Ναι. Ποιος ήταν, ο κυβερνήτης τους. Ναι. Και τον ρωτάω, τι είναι αυτός. Είναι αυτός που μας τρέχει εδώ. Λέει καλός, λέει χάλια. Λέει ο Σίτζι. Πώς λέει Σίτζι. Ναι. Μου λέει, έχει, είναι εγωπαθής και αρέσκεται να βλέπετε παντού στους τοίχους. Και έχει βάλει όλο το Κάιρο από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο. Γιγαντοθόνες που δίνουν τα μούτρα του. Μόνο αυτό. Ναι. Λέω καλός, τι καλός. Λέει μας έχει διαλύσει. Λέω δεν μπορούμε να φύγουμε εδώ πέρα. Με 80 ευρώ του Μηνιάτικου, λέει τι να κάνουμε. 80 ευρώ Μηνιάτικου, άντε ζήσεις εσύ. Ναι. Λέω πάρτε ένα αεροπλάνο, λέει πού να μαζέψουν. Έχουν αυτοί παντρεύονται και μικροί κιόλας εκεί. Από τα 25 τους έχουν παιδιά. Έγινε σαν τους Αιγύπτους. Ναι, ναι, είπαμε. Το Κάιρο είναι ένας μεγάλος εδροπόταμος. Ναι. Άμα δεν είχε τον Νείλο και την Γκίζα εκεί με τα πυραμίδα, δεν θα είχαν ένα φάνε. Κάτα σαν την Ουγκάτα. Πριν 50 χρόνια κάναν παιδιά στα 25 άνθρωποι. Ναι, 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 τώρα είναι από μαπαμπάδες μας, οι παπάδες μας. Για άλλες χώρες έλεγα. Χώρα είναι μικρή, να μου πει, ναι. Ναι, για άλλες χώρες έλεγα για μετοπική. Ναι, σε καμιά άλλη χώρα δεν έχει γίνει μετοπική. Ναι. Α. Εντάξει, για μετοπική. Για μετοπική, ναι, όντως. Αλλά είχε ξαναγίνει εδώ στη Λάρισα πάλι, παιδιά, το 73. Μπράβο, ακριβώς. Το 17 που λέει ο φίλος στο Άδεντρο έφυγε από τη Ράγαρα. Ναι, έφυγε. Έφυγε από τη Ράγαρα. Λοιπόν, ο Πασχάλη λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, παιδιά. Εγώ σε αυτό που τελέμε του δημοσιογράφου, για να πάμε και στου συνάφη μας λίγο, το οποίο δεν είναι άμυρο ευθυνών, έχει πολλές και σοβαρές ευθύνες για μένα σε πολλά θέματα. Κάντε ένα ρεπορτάζ εσείς. Εσείς που ασχολείτε με το κοινωνικό. Θα κάνει ρεπορτάζ. Γιατί να πάω στη Βαδί να δω άμα κάθε στην αγκαλιά του Μπισμίκη. Αυτό σε δει να σε δείξει, ρε. Κάνε ρεπορτάζ, αυτό παιδιά. Έβγαλε κομισιόν. Ξέρει αυτό το τμπαζ. Για να δούμε τι γίνεται. Ξέρει γιατί. Γιατί. Δεν πουλάει, ρε. Δεν πουλάει. Ναι, θα το προσπαθήσω. Τα μπουκιά τη Βαδί και η κοιλάρα του Μπισμίκη. Αυτό θέλετε να δείτε. Τι διαμαρτύρεστε. Αυτό που θέλετε να δείτε, αυτό σας δίνει. Ναι, 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 ναι. Εμείς θέλαμε να σας κάνουμε ποδοσφαιρική ανάλυση πριν 20 χρόνια. Δεν θέλατε. Δεν θέλατε. Άλλα θέλατε. Έτσι είστε. Πάτε αυτό που θέλετε. Εγώ τα έχω με αυτού του δημοσιογράφου που πάνε για συνέντευξη από τα άτομα που έχασαν του ανθρώπου του. Ναι, που ήταν μέσα στο τρένο και αυτοί έζησαν. Και του ρωτάνε πώς νιώθετε. Εντάξει, αυτό είναι. Α, έχω απάντηση. Γραφικό. Τι πραγματικότητα δίνει αυτή η περίπτωση μεγάλη. Θέλετε να δείτε. Ναι. Άμα δεν θέλατε να τα δείτε, δεν πηγαίνανε οι προμοδημοσιογράφοι όπως του αποκαλείτε.
Ναι, είναι και αυτό μια ανάλυση, παιδιά. Αυτό δεν θέλετε να πάτε να δείτε πώς κλαίει, πώς ουρλιάζει ο άλλος, πώς θέλετε. Αυτά θέλετε. Ναι, θα θέλετε και σε εικόνες. Αφού τα θέλετε, ναι. Εγώ σας σκηνοθέτης, σας παραγωγός και τα λοιπά, αυτά σας πουλάω. Ναι. Τι θέλετε, ποιότητα. Εμένα η πιο ποιοτική μου εκπομπή. Η λέξη Αιγύπτος ξέρεις από πού προέρχεται, από την Αίγυπτο. Αίγυπτος. Από Κύπρο. Του λέω, είναι αστεράσους ενδρομών. Εμένα η πιο ποιοτική μου εκπομπή. Δεν πάει καλά. Είναι η χειρότερη σε νούμερα. Είναι η τηλεοπτική του Καρατζαβέλη. Ναι, 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 ναι. Είναι η χειρότερη σε νούμερα. Εγώ δεν θέλει ποιότητα. Σε όλα θέλει ποιότητα. Θέλει ποιότητα, αλλά πρέπει να το διανύσει και με άλλα. Θέλει ποιότητα. Θέλει να το διανύσει και με άλλα πράγματα. Να το σωλήσει, ρε παιδί. Κάνεις, ρε, δεν γίνεται μόνο. Ούτε καλά, ποιότητα και ξύλινα λόγια δεν τα θέλει. Εκεί με σταματάνε λίγο γιατί ναι. Είναι και λίγο ενημερωτική να πούμε και τέτοια. Ναι. Αλλά δεν έχει. Είναι σε ένα εξειδικευμένο κοινό. Χθες ένας δημοσιογράφος λέει μπήκε σε ένα βαγόνι και έδειχνε τις εικόνες που είχε μέσα με τα πράγματα των ανθρώπων πεταμένα κάτω. Ναι. Αλλά αν εκεί που του παίρνουν συνέντευξη πουν κάτι για την κυβέρνηση και ότι φταίει η κυβέρνηση αμέσως κόβουν τη σύνδεση. Ναι. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, λέει ο Πασχάλης. Κεφαλοκλείδωμα στον δημοσιογράφο. Ναι. Μέχρι να βγει ο ήλιος ανάποδα. Ναι. Βέβαια. Ποιο ήρθε. Ποιος ο Super League 2 ήρθε. Ποιο ήρθε. Το χέρι ήταν βαρύ. Α, ήρθε ο Τζαπαύλο. Ξέρω, τα πήρε τα λεπτά της. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ενέβαλε τον Λοτσάκο. Δεν ξέρω, τι να σε πω τώρα. Λέει, cool, ρωτάει για να σου πει αν θα έχουμε αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Λογικά θα έχουμε πέμπτο. Αφού τριήμερο κύριε. Τριήμερο πέμπτο, λογικά θα έχουμε. Μετά τη μέρα το Σάββατο τέλειωσε. Ναι. Η μάνα η καλοκαμένη θα δει προτάσμα το Σαββατοκύριακο. Τι θα δει προτάσμα. Μάνα η καλοκαμένη τελείωσε. Θέλω να σε πω ότι η ζωή θα κυλήσει για μα με οργή, αλλά θα κυλήσει. Οι άλλοι τελείωσε ο χρόνο. Έχασε η μάνα το παιδί. Τέλος. Τελείωσε ο χρόνος. Σταματάει και ο χρόνος, παιδιά. Τελείωσε. Ναι. Σταματάει και ο χρόνος και όλη η ζωή σημαδεύεται από αυτό το γεγονός και μετά δεν θα είναι η ίδια η ζωή. Όχι, αλλάζει η ζωή. Και δεν είναι και ο ίδιος και ο άνθρωπος. Ναι, είναι άλλος άνθρωπος μετά. Καλημέρα, Νίκο. Και στη Γερμανία πριν 2 χρόνια στο Μόναχο είχαμε ατύχημα με 100 νεκρούς. Παντού έχουν συμβεί. Αυτό δεν απαλλάσσει τα λαμόγια τέλος πάντων. Και επειδή είσαι ασημάκι, ξέρεις το λέω, που κάναμε το νοσοκομείο κατενήσει επάνω ενώ θα έπρεπε να γίνει κοντά στο διεθνή. Αλλά ναι, είναι θέμα άλλα αυτά. Είναι το κάνετε ρε βλάκι το νοσοκομείο. Λίγο πιο μέσα, ρε παιδί μου. Είναι πιο μέσα. Δεν είναι στον περιφερειακό όπως είναι τα πολλά νοσοκομεία τα οποία για να εξυπηρετούν αμέσως τα αυτοκίνητα. Έτσι. Όπως έλεγε εκεί φαίνεται. Ναι, το είπαμε, παιδιά, ότι ο Ντογιάκος που ανέλαβε την υπόθεση, ο γιος του είναι δικηγόρος στην Ελένη. Ναι, τα είπαμε αυτά. Έβγαλε, νομίζω, ο Μπαξεβάνος έβγαλε ένα τουιτάρισμα. Ωραίο το Μπαξεβάνος. Ωραίο το. Ναι, ναι, μάχη μου. Πρόεδρος του Αρίου Πάγου είναι αυτό. Ο Ντογιάκος, ναι. Ναι. Που θα, ο, αυτός που κάνει εισαγγελική παρέμβαση. Αυτός που εξετάζει. Ναι, ακριβώς. Και περιμένετε τώρα εγώ τώρα ναι. Να λύσω το πρόβλημά μου στα δικαστήρια. Αν μου κάνουν τίποτα. Ρε παιδιά, γιατί τα βάζετε με τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με τον Μπισμπίκη και τη Βανδύ. Αυτοί ασχολούνται με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ναι. Αν το πάμε έτσι, εσείς γιατί δεν κάνετε ρεπορτάζ για τον ΟΣΕ, γιατί ασχολείστε με τα αθλητικά. Ωραία. Ναι, αλλά εμάς θέλετε ένα χρόνο το συνάφισα και εσείς και ένα χρόνο θα θέλετε τώρα. Ένα χρόνο σας λέμε για τον ΟΣΕ. Ένα χρόνο. Από εμπειρία δική μου. Έτυχε να έχω αυτή την εμπειρία. Έτσι. Ένα χρόνο. Σας λέω ότι ο Δελομπού είναι ο τρένος Ζέ. Ένα χρόνο. Τι να σας κάνω άλλο. Δηλαδή πάω τους δύρω. Τι να κάνω. Έτσι ακριβώς. Κάθε φορά ρεπορτάζ. Τι γίνεται. Διαμαρτυρίες ο κόσμος. Έχει βγει κόσμος εδώ και διαμαρτυρηθεί. Τι είμαστε. Εμείς με την Κατερίνη ακούγόμαστε. Τι είμαστε μεγάλο. Όχι, δεν ακούγόμαστε την Κατερίνη. Αμάνε, να σε πω τώρα, επειδή το έβαλα προχθές που κατέβαινα ο δικός. Και μετά τη Λάρισα ακουγόμαστε. Βέβαια. Που έχει σιάδι και ακούγεσαι και καλά κιόλα. Σιάδι ακούγεσαι εσύ. Ναι, αλλά δηλαδή, άμα είναι κούρμπα ο δρόμο, ναι, εκεί, δεν εκεί στα τέπη δεν ακούγεσαι. Αλλά μετά όταν πιάνει σιάδι. Σε σιάδι. Και μέχρι το Βόλο ακουγόμασταν. Και λέω, κοίτα να δει. Κανονικά ακουγόταν το σήμα. Καλημέρα, κούλ στη Γαλλία, Ελβετία. Γιατί έχουν οπαδού στη Ρώμα να κλέβουν τρεις και λίγο τα καλώδια του ΟΣΕ. Το κατάλαβα. Έχουν οπαδού στη Ρώμα να κλέβουν τρεις και λίγο τα καλώδια του ΟΣΕ. Εδώ. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα καθόλου το μήνυμα. Εκεί κλέβουν, ρε, αυτό σε λέει. Α! Και Ρώμα, Ρωμά, λέω και εγώ Ρώμα, ναι. Και Ρώμα, και το έγραψα κεφαλαία το Ρώ. Εκεί κλέβτε είναι, τι έκανε. Θα του ρωτήσω, α βάλουν κάποιου εκεί υπευθύνου, κάποιου security να μην πάνε να του κλέβουν. Άμα βαρέσει ο αστυνόμο στο Αιγύπτο, αν μολάνε έξω να πούμε οι κομμουνιστέ και υποστηρίζουν το Αιγύπτο. Όχι το δίνουν. Οπότε τι θέλετε τώρα να κάνουμε, να φτιάξουμε την κοινωνία. Να κάνουμε. Πρέπει. Όπου υπάρχει πρόβλημα πρέπει να πάνε το λύνουμε. Άμα αφήσουμε το πρόβλημα θα διωγγωθεί. Αυτό το πρόβλημα θα δημιουργήσει άλλα 2, τα άλλα 2, τα άλλα 4 και μετά γεια σα. Τελείωσε. Εγώ στο σταθμό χθε που πήγα προχθέ. Για πε τι έκανε. 4-5 μπάτσε εκεί πέρα με πολιτικά. Τι κάνετε εδώ. Ψάχνουν να βρουν, λέει, κανένα λαθρομετανάστη από, ξέρω εγώ, Πακιστάνο και τα λοιπά. Λέω και άμα είναι αυτό, τρέχει ο λαθρομετανάστη, τρέχουν και αυτοί από πίσω. Είστε τρελοί. Ναι.
Εντάξει, είναι δύσκολο. Σε τραβήξει μια με τον ριζοσπάθιο ο λαθρομετανάστης. Δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται ακριβώς. Όλοι εμείς που γλιτώσαμε από τύχη τόσα χρόνια δεν έτυχε να γίνει σε κάποιο δικό μας ταξίδι με τρένο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να μας κάνει λιγότερο, να μας κάνει λίγο σοφότερους. Να αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα αρμοδιότητες που μας δίνουν σταθμάρχες, να παίρνουν σωστές και ορθές αποφάσεις και όχι η υπόλοιπα. Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, να μην είμαστε πρόβατα και να ψάχνουν ευθύνες όχι τώρα, αλλά το παρελθόν. Παιδιά, όλοι πριν πάνε στην κάλπη, θεωρητικά ξέρουν τι ψηφίζουν και με το ψηφίζουν μετά από τρεις μήνες το έχουν μετανιώσει. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Βρίζουν, περνάει τετραετία, μετά λένε α, άντε, ας τους δώσω άλλη μια ευκαιρία. Ξανά το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω από τους οικούς τους. Αυτό βλέπω. Α, όχι, θα πάω να ψηφίσω αυτό. Μετά από τρεις μήνες, βλέπεις με κακό. Όχι, λέω, δεν θα κλαίγεσαι τώρα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Δεν θα κλαίγεσαι τώρα. Τι να ψηφίσουμε τώρα, εμείς οι παοξίδες εδώ. Ναι, ο καθένας. Τι παοξίδες. Είπαμε, όποιος ψηφίζει με οπαδικό γνώμονα είναι τουλάχιστον ανόητο. Τουλάχιστον. Ένα ρεπορτάζ να δω από κάτω. Να χτυπήσουν τον Αυγενάκη που θέλει τσαμπουκά να κάνει Super League 2, να διώξει τον άλλο, να βάλει του Μαρινάκη. Ο Γιώργος Οδαράκης λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Να φανταστείτε ότι πήγα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη με τρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η λογική αυτό λέει, αλλά καμία. Δεν υπάρχει λογική, παιδιά. Δεν υπάρχει σε πολλά πράγματα. Ναι, μεν υπάρχει η κοινή λογική, αλλά σε κάποια πράγματα και η λογική φαίνεται ότι δεν έχει νόημα. Το πιο ασφαλές μέσα στην Ελλάδα είναι το Κόρδοβα. Το Κόρδοβα, χτύπα ξύλο τώρα με το Κόρδοβα. 80-90. Ναι, είναι 80-90. Και 80-90 πηγαίναμε και εμείς, έλεγα, στη γωνία. Ήρθε ο άλλος, γλίτσε και την καρφώθηκε πάνω μας. Άστο. Καλημέρα. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν διαλύσει το σύμπαν και τώρα παραιτήθηκε υπουργός. Πάω να πάρω το λάβα να βγω στους δρόμους. Τουλάχιστον Γιώργο, εγώ ξέρεις, δεν έχω θέματα με κομμάτια. Είχαμε μια παρέτηση. Βέβαια, θα τον βάλει τώρα ο Μητσοτάκης σε άλλο υπουργείο. Εγώ δεν έχω δει να παρετούνται πάντως σε προηγούμενο άδεια. Εδώ θα πρέπει να τα λέω όλα, έτσι. Δεν έχω δει σε παραπλήσεις περιπτώσεις να έχουν παραιτηθεί και να γίνει αδερφέ. Κακώς παραιτήθηκε ο υπουργός, δώσ' μου ένα λεπτό. Για να σ' ακούσω. Ναι. Αυτός με τα μάγουλα είναι ο Καραμαλής. Καραμαλής, ανιψιός είναι. Αυτός ανιψιός, κάτι είναι. Με τον κλαδό της οικογένειας. Με τις τανάλιες, τα μάγουλα. Όχι. Δεν παραιτήσε. Κάνει σε δε, πόσες λένε. Ναι. Ρίχνει ευθύνες και στο κόμμα σου και στο βίντεο κτλ. Και δεν παραιτήσε. Μένει εκεί και αποδίδει ευθύνες. Παραιτήθηκε ο Φλόρος. Το είδα ανθρώπινα, okay. Σου λέει, εγώ είμαι πιο ψηλά από όλους. Εγώ ελέγχω αυτό το Υπουργείο. Άρα θα πρέπει. Εφόσον χάθηκαν ζωές, ναι. Κάντε έρευνα. Ποιος θα κάνουν έρευνα. Θα πάει τώρα για να πετρίδει. Για να πετρίδει. Για να πετρίδει, ο πεθερός του Πέλου. Εντάξει, ναι. Ιούνιο δεν μπορούν να γίνουν εκλογές πάντως. Να ξέρεις, έχουμε τις πανελλαδικές. Δεν μπορούν να γίνουν. Ιούλιο θα γίνει. Αλλιώς θα γίνει ούλο, εντάξει. Γιατί έχουμε επαναλαμβικές στον ούλο. Για να πετρίδι το συμφέρει να πηγαίνουμε με τα μάξια, να πληρώνουμε διόδυρα. Ο πεθερός του τα έφτιαξε. Τάφτιαξε, ο πεθερός του. Γιατί θα κάνει. Λοιπόν, το συμφέρει το κύριο Πετρίδη. Δυστυχώς είχαμε και νεκρό. Δυστυχώς είχαμε νεκρούς, αλλά μέσα αυτούς είναι και ποδοσφαιριστής από Καβάλα. Ενός γιατρού, καρδιολόγου, αληθιός. Μου το πηγαίνει, τον ξέρει την οικογένεια. Ένας ποδοσφαιριστής. Πάει το παιδάκι. Ο γιος σου είναι δεξί χέρι του Καραμαλή, όχι της Hellenic Train, του Υπουργού Μεταφορών. Η παρέτηση θα φανεί αν είναι αληθινή, αν δεν ξανακατέβει σε εκλογές, λέει. Προς το παρόν είναι. Του δώσει υπουργείο, του πει κάτσε απ' έξω, ρε Καραμαλή του. Συμφωνώ μεν, αλλά το ξαναλέω. Εγώ δεν έχω δει ποτέ παρέτηση να γίνεται δεκτή τα προηγούμενα 10-15 χρόνια με τις άλλες κυβερνήσεις. Και τι τώρα. Όχι, δεν είναι κάτι. Πόντους τώρα ο Μητσοτάκης με την παρέτηση του. Η χθεσινή του η ομιλία ήταν κακή. Κακή. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι είναι οι επικοινωνιολόγοι του. Όταν, ο Μητσοτάκης, ναι, όταν δεν έχει ευθύνη σε έναν, είναι κακή. Είδε τα μάγουλα προς τα μέσα. Πώς ήταν, εντάξει, τα είδα. Πώς, σαν τον Καλαϊτζίδη μετά από ήττα 3-0 τη Καλαμαριά στα μάγουλα. Τα είδα. Λοιπόν, τον είδες πώς ήταν τα μάγουλα. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Θέλεις να ανοίξουμε γραμμές, αν και εγώ προσπαθώ. Ραδιόφωνο με στην κοινωνία. Με τα στραβά μας, με τα καλά μας. Απλά θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι σε ό,τι λέμε. Τα άκουσα και τον Καμόρα χθες το βράδυ, ήταν προσεκτική. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Όχι αφοριστικοί. Καναδιό βγήκαν σε μένα χθες απόγευμα. Δεν με ξεφώνησε ο Σαρόπουλο. Τι θέλει να κάνει. Δεν με ξεφώνησε. Είπε εντάξει, εκείνη την ώρα λέει εδώ έχουμε χαθεί το πέμπτο βαγόνι που ήταν ο Ρατόπουλος. Δεν είναι είδηση τρεις μήνες πριν το δυστύχημα ότι ο άλλος ο ακροατής και ο τηλεθεατής μου λέει βγάζετε το πέμπτο βαγόνι, δεν είναι είδηση αυτό. Εντάξει, να είστε ασφαλείς. Δεν είναι είδηση αυτό. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Και επιστρέφουμε τελευταίο μεράκι, θα βάλουμε και εσά στην παρέα σας. Καλημέρα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 31 μετά τις 9. Στην τελική ευθεία θα δώσουμε το λόγο πλέον και σε εσά, να σας ακούσουμε. Να μας κάνετε κι εσείς σοφότερους. Έτσι είναι γεμάτο το κέντρο. Εμείς δεν θα μιλήσουμε πράγματι σήμερα. Όχι, δεν θα μιλήσουμε. Θέλουμε να έχουμε καταθέσει. Θέλει ψήματα στο κοινό. Γιατί με κλείσει το μάτι τώρα. Γιατί με κλείσει το μάτι. Το κλείνω γιατί. Το κλείνω. Λοιπόν, κάποιοι πραγματικά μας κάνουν σοφότεροι. Πραγματικά έχουν γνώση του αντικειμένου. Χθες βγήκε ένας πολιτικός μηχανικός. Μας είπε διάφορα πραγματάκια που είναι το ειδικότητά του. Εμείς τα ξέρουμε. Τι είναι αυτή τώρα, γιατί κοιτάς εσύ αυτήν. Η γιατρός είναι τι είναι η γυναίκα. Ναι, σ' άρεσε.
Τι μ' άρεσε για να μ' άρεσε. Σ' άρεσε, βλέπω το μάτσο, το παιχνιδιάρικο, σε βλέπω, τη άρεσε αυτή. Λοιπόν, πάμε κόσμο, δεν μιλάμε. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Κακή μέρα. Από Κατερίνη παίρνω, Νίκο. Έλα, σημαντικό. Έλα, ρε φίλε, έλα. Κώστας Παναθηναϊκός. Έλα, ρε Κώστας. Λοιπόν, το νοσοκομείο δεν είναι κάπου κοντά στην Κατερίνη, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα δυτικά της Κατερίνης, όπως πάμε για Ελασσόνα. Ναι. Δηλαδή στο διαόλο τη μάνα. Είναι μακριά. Ναι. Είναι μακριά. Καταρχήν, εσείς είστε ανόητοι που δεν εκμεταλλευτήκατε ένα όλυμπο ο οποίος θα μας έβαλε, θα έβαλε χρυσάβι στην χώρα. Αλλά ναι, δεν το συζητάμε. Μιλάμε ότι δεν το συζητάμε. Υπουργός πολιτισμού. Ειδικά σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος για το θέμα του Ολύμπου, που είναι ένα βουνό που. Όλη η γη το ξέρει. Τον Όλυμπο. Όλη η γη το ξέρουν. Όλη η γη. Την Ελλάδα μπορεί να μην την ξέρουν. Ξέρουν τον Όλυμπο. Τον Όλυμπο όμως το ξέρουν. Ξέρουν το Δία. Έχει καταλήξει ο Όλυμπος να πιω κάτι ανώμαλο και εκεί πέρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλεύουν τίποτα. Ανεβαίνουν να κάνουν σεξουαλικά όρια κτλ. Πήρα να πω λίγο για τα παιδιά, συλληπιτήρια για τις οικογένειές τους. Εμείς όπως είπαμε μετά από λίγες μέρες όλοι θα το ξεχάσουμε. Τι το θέμα είναι να το θυμηθούμε στις εκλογές. Θα πάει να αναγνωρίσει το πτώμα, δεν μπορεί τώρα. Δεν θυμόμαστε, φίλε, δυστυχώς στις εκλογές δεν θυμόμαστε τίποτα. Πάλι μας κάνει κάτι άλλο. Δελτία, ό,τι πιο πρόεδρος θα ψηφίσει. Του σταθμού σας. Ναι. Ναι. Να πείτε για τις επιστολές και για τις καταγγελίες που έχουν κάνει κατά καιρούς οι εργαζόμενοι. Για την καταγγελία της Κομισιόν για το. Τα είπαμε εμείς, δεν τα είπαμε. Εδώ δεν τα άκουσες. Όχι στις εκπομπές, να τα πείτε στα δελτία ειδήσεων. Ποια δελτία ειδήσεων να τα πούμε. Θα την πέσουν στο φουκαρά αυτό το. Το λαχθοφόρο να πούμε. Σε αυτό την πέσανε τώρα. Και λίγο, δεν το είδε στο έργο. Αυτό το κομμάτι, άκου Νικό, ναι. Αυτό το κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας που έχετε το πρωί. Μη. Γιατί προκαλεί τον κόσμο με αυτά που λέει, ενώ έχουμε τόσα παιδιά νεκρούς. Αυτό που είναι εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν τον πήρε το πρωί όμω. Εγώ θέλω να τον πάρει, να τον τα πει. Δεν μου αρέσει να παίρνει σε μένα για να λε για άλλου. Δεν θέλω να τον ακούω καθόλου. Μην τον ακού. Μην τον ακού. Δεν θέλω να τον ακούω καθόλου το συγκεκριμένο. Μην τον ακού τότε. Εντάξει, γίνα το. Αυτό είναι. Ο καθένα έχουμε το δικαίωμα τη επιλογή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να διώξετε τον Στεφανάρα και τον Νίκο επειδή μιλούσαν για Ελλάδα και να κρατάτε τα κομματόσκυλα τη Νέα Δημοκρατία εκεί. Γεια σα. Λοιπόν, όποιο θέλει να πει για κάποιον, παίρνει τηλέφωνο στην εκπομπή του. Θε ανοιχτή γραμμή, ναι, θα τα υποστήσει, ναι, όλα. Νικόλα, αν ενθουσιάστηκε τα τρένα του 2005, αλλά τώρα να ταξιδέψει να διαπιστώσει τι πρόοδο έκανε από τότε. Φυσικά, ρε Σάβα, εξελίσσεται ο κόσμο. Αλλάζει. Εμεί μείναμε ακόμα στι γραμμέ του 80, του 70, του 60. Δεν έχουν δικονδύλια και όλε οι κυβερνήσει δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ να πάω να του ψηφίσω. Ποιου? Εγώ μέχρι να πεθάνω δεν θα ξεχάσω, ναι, την προτροπή του υπαλλήλου του ΟΣΕ. Μην πα στα μπροστά βαγόνια τρει μήνε πριν. Το κρατάω. Θα το λέω, το έχω πει. Ναι, αλλά πρέπει να μην μπορεί. Στα πρώτα βαγόνια λες πάνε οι επίσημοι. Τι πάνε, ποιοι πάνε. Επίσημοι πάνε. Πάνε αυτοί που πληρώνουν για να σώσουν πορτοκαλάδες και τέτοια. Λοιπόν. Τι διαφορά έχει τώρα. Τι, ναι, επίσημοι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, ναι, σε ακούμε. Εγώ σε ατύχημα θα πήγα πάνε, έλα να ξέρεις. Φύγε, δεν μην ασχολείσαι. Έλα, φίλε. Πήρα. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Πάντα ήθελα έτσι να σας πάρω τηλέφωνο. Καλά. Είχα μια διαφορετική άποψη για σας, αλλά με το καιρό ακούγοντας αναθεώρησα. Σάκης λέγομαι από Σέρες, κοζανημένο λόγω δουλειάς. Ναι, δουλεύει. Α, δουλεύεις εκεί. Εντάξει. Ναι, ναι, είμαι η γυναίκα μου από εδώ και έχω μετακομίσει εδώ και ένα μισή χρόνο. Εντάξει, αφού τα πας καλά με τη γυναίκα σου και είσαι καλά, να την ακολουθείς. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ πήρα να σας πω λίγο να κάνω έτσι και μια ενημέρωση. Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος του ΟΣΕ. Έχω μεγαλώσει που λένε. Άρα έχεις εμπειρία. Γι' αυτό λέω μπορεί να μάθει. Έχω μεγάλη εμπειρία πάνω στα τρένα. Έχω βρεθεί και μπροστά στις μηχανές. Έχω δει στο παλιό το σύστημα πώς δούλευαν γενικά όλα αυτά. Mm-hmm. Εγώ πήρα τώρα να σας πω τι γινότανε. Και τότε γινότανε χειροκίνητα. Ναι. Απλά επειδή υπήρχαν άτομα στους σταθμούς. Πιο πολλά άτομα, 8, ναι. Δεν είχε πολλά άτομα. 8-10 άτομα. Σωστό. Ο πατέρας μου, ας πούμε, πήγαινε 2 χιλιόμετρα για να πάει να αλλάξει τις γραμμές. Ναι. Αυτό. Και για τους παλιούς, βέβαια. Τον έλεγαν, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, ξεκινάει το τρένο από Δράμα αυτή τη στιγμή. Βάλτε το σε γραμμή τη 2 που θα έρθει. Mm-hmm. Ξεκινάει 50 λεπτά η Δράμα για να έρθει το τρένο από Δράμα Σέρες. Οκ, ήξερε. Πήγαινε. Άλλαζε, ας πούμε, τη γραμμή. Ακόμα και λάθος να γινόταν. Όταν γύριζε πίσω και είχε 6, 7, 8, 10 άτομα και μιλούσε, τον έλεγαν την άλλαξε τη 2. Την άλλαξε εκεί.
ακόμα και λάθος να γινόταν. Υπήρχε ζωή, ρε παιδί μου. Ναι, υπήρχε ζωή. Υπήρχε και γι' αυτό δεν γινόταν τόσο. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, ένα άτομο που υπάρχει δεν έχει, δεν δίνει λόγο στην ουσία σε κανένα. Ακόμα και λάθος να κάνει. Όχι, εμάς μας λένε με τον Νίκο ότι του έγινε το λάθος. Και αν η τεχνολογία σήμερα κάνεις σεξ μέσω τηλεφώνου. Κάνεις δηλαδή εικονική αυτή μιλά. Και δεν μπορείς να δεις 12 χιλιόμετρα. Και τότε, θα κάνει λάθος οπωσδήποτε άνθρωπος. Ναι, και γιατί να, να μένουμε σε ένα λάθος ενός ανθρώπου. Άμπραβο, αυτό. Δηλαδή κάτι παθαίνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχουμε τίποτα από πίσω. Αυτό που πάει να γίνει. Τελειώσαμε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ελέγχει τα πάντα. Σαν εκπομπή εδώ με τον Νίκο. Απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται, έχουν πέσει όλα τα κανάλια. Την πέσανε τσοφουκαρά τώρα. Την πέσανε, είναι τον Νίκο. Μόνο αυτό γιατί είναι ένα άνθρωπο. Τελείωσε, παιδί μου. Δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει κανένα. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο το τρένο. Έχω δουλέψει. Φταίει ο μηχανοδηγός. Πώς το λένε, ο Σταθμάρχης. Ο Σταθμάρχης. Καλημέρα. Το ένα, το παλικάρι που ήταν μηχανοδηγός μιας μηχανής, είναι η κοπέλα του, ήταν από το χωριό μου. Δηλαδή. Εντάξει, οκ. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν είναι μόνο αυτό με τα τρένα. Γενικά, άμα πάρετε, επειδή δούλευα επαγγελματίας οδηγός χρόνια πάνω σε φορτηγά. Δηλαδή, ξυπνούσα από τις 1 η ώρα. Να πάω 3 στη δουλειά, να κουβαλήσω γάλατα, να πάω θάσω, να γυρίσω 7 η ώρα το απόγευμα, 18 ώρες. Δηλαδή, εγώ δούλευα για 7 κατοστάρικα πάνω σε ένα φορτηγό, σε άθλιες συνθήκες, φανάρια να μην υπάρχουν, να σβρώχνω, να έχω ένα σκουπόξυλο, γιατί από τη δεξιά μεριά στο φορτηγό δεν έφτανα το καθρέφτη. Λόγω αέρα έκλεινε, το έσβρωχνα για να βλέπω από τη δεξιά μεριά, με ταινίες, με. Ο σκελετός του το φορτηγού να είναι σπασμένος, να περνάει κταίο και να το κάνουν ηλεκτροκόλληση, δηλαδή πράγματα που δεν ελέγχονται αυτά και από το κράτος. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έπαιζα τη ζωή μου γιατί, για να πάρω 7 κατοστάρικα να τα πάω στη γυναίκα μου και στο παιδί μου, γιατί ήθελα να τους ζήσω. Και αναγκαστικά ήμουν εκεί πέρα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Έπαιρνε τηλέφωνο τη Δευτέρα και έλεγε την Πέμπτη ερχόμαστε για έλεγχο. Να κάνει έλεγχο το εργοστάσιο. Έπαιρνε τηλέφωνο. Όχι, δεν θα πάρει τηλέφωνο. Θα πει τα πρώτα. Ό,τι απορριφθεί. Ακριβώς. Θα αρθείς όταν δεν είχαμε ποντίκια σκοτωμένα. Έτσι. Είχαμε απορριπαντικά δίπλα στα γιαούρτια και στα γάλατα. Έπαιρναν τηλέφωνο όμως. Τα παίρναμε, τα καθαρίζαμε. Ναι. Γεια σας, γνωστοί. Σαν τον έλεγχο στο στρατό. Ετοιμαζόμαστε μόνο όταν είναι ο ταξίαρχος. Αυτό δεν φταίει, δηλαδή. Φταίμε κι εμείς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Πάμε, πολύ ώρα. Να σε καλά, πολύ ώρα. Ναι. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα, ναι. Λίγο πιο ζωμερή, παιδιά. Φτάνε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς είναι. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τα παιδιά. Να κάνουν υπομονή οι μανούλες και οι πατεράδες. Όσο υπομονή και να κάνουν, δεν αλλάζει. Αλλά όσο υπομονή και να κάνουν, τίποτα δεν αλλάζει. Μπράβο, Νικό. Δεν αλλάζει. Όσο για το Σταθμάρχη. Το είπε και από μόνος του. Το άκουσες τι είπε. Έβαλα τα ψαλίδια, αλλά δεν έβαλα το κλειδί για να λειτουργήσουνε. Ήθελα να το βάλει διαγώνια, το βάλει ευθεία. Τέλος πάντων, ελαρά, πετάσα να πάνε. Εγώ ένα έχω να πω. Εδώ παρακολουθούν τη μισή Ελλάδα, τι λέει μεταξύ μας. Δεν μπορούσαν να δουν 20 λεπτά ότι πήγαιναν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Αν είναι φοβερό. Η Ελλάδα ακούει τι κάνουμε, αν θα κοιμηθούμε το βράδυ. Ξέρουν πόσου πόντου έχουμε το κοριό μας και δεν ξέρετε αυτό. Φύγε, Ελαράμπι, δεν είναι μέρα. Γεια σου, Ελαράμπι, γεια σου, κορίτσι μου. Καλημέρα, επόμενο. Μάλιστα. Καλημέρα, εγώ καλημέρα. Δεν ακούγεσαι καλά όμως ή βγάλε. Βγάλε τα χάρτη, να άκουσα τα χάρτη. Δεν έχω, αλλά πάμε από γράμμα τηλεφωνώ. Ναι. Λοιπόν, λίγα θεματάκια εντάξει. Όχι, λίγα. Θα ξαναπάρει γιατί η γραμμή σου δεν είναι καλή και κάνουμε κακό στα θεία όλων. Λάθος τηλεφωνία. Όχι, όχι, τίποτα, δεν ακούγεσαι. Ακούγεται ένα. Λες και είσαι στο περσικό κόλπο να πούμε. Πρέπει να κάνουμε σέβεντζι. Σέβεντζι να κάνουμε τώρα. Έτσι, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Επόμενος, ναι. Παιδιά, η γραμμή ήταν δυστυχώς κάκιση, αδερφέ. Συγγνώμη, γραμμές, μία λεκάκι. Αυτή είναι η τηλεφωνία σας στην Ελλάδα. Αυτή είναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πασχάλης. Γεια σου, Πασχάλη. Ό,τι και να πούμε εμείς, οι γονείς, τα αδέρφια. Οι συγγενείς. Α, τα αδέρφια. Κυρίως οι γονείς, κυρίως οι γονείς και τα αδέρφια από κοντά, εντάξει. Λιγότερος πόνος τα αδέρφια. Λοιπόν, αυτό που λέω, είπες κάτι προηγουμένως. Και ποιο να ψηφίσουμε.
Αυτό που σα πει ο Σαββίδη εδώ και ο Μαρινάκη κάτω. Αυτό που ψηφίσατε εσεί. Ναι, αυτό λοιπόν. Σου λέω όμω. Εδώ δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, ο πρόεδρο. Δεν βγήκε. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη. Ο πρόεδρο είπε να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αυτό σα λέω. Εδώ βγάλετε τον Τζέρο που είναι ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό για δήμαρχο. Δήμαρχο δεν έχει κόμμα. Παίζουμε ΠΑΟΚ. Πάω κάρτιο θα βγει δήμαρχο. Παίζουμε. Ναι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια που έβγαζαν οι Αριανοί εδώ πέρα. Βγάλαμε Αριανό οι άλλοι. Δήμαρχο βγάλαμε Αριανό τον Μπουτάλ και ρώταν οι άλλοι. Πάμε να δούμε τι θέλει να πει ο Πασχάλη. Έλα. Γραπτόπουλε. Ξέρει πολύ καλά ότι είμαι Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει το τι είπε ο Μαρινάκη. Μπράβο, είδε. Αυτό σου λέει δεν, τους, δεν ισχύει αυτό που λε σαν κόμματα. Καθένα εδώ... αυτό που θέλει. Δεν σε ενδιαφέρει. Εδώ θα πει ο Μαρινάκη θα ψηφίσει ο Σταυρίδη. Εδώ ο υπουργό άλλαξε τον Λεουτσάκο, ρε τρελή. Ρε. Άλλο αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα άλλο τώρα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα για να ελέγχω μέσα τι μαριονέτε. Θα ψηφίσετε λοιπόν. Για να ελέγχουμε τι μαριονέτε. Θα τον ξαναψηφίσετε τον Αβγενάκη. Ναι, θέλω πρόεδρο του Σούπερ Λιγκ 2 δικό μου, όχι τη ΣΑΕ. Εντάξει, αυτό. Πάτε τα στην μάπα λοιπόν. Εδώ και πολλά χρόνια ψηφίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Η κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή, να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, μην τυχόν και βγει ο Τσίπρας. Να ψηφίσουμε Τσίπρα, μην βγει ο Μητσοτάκη. Υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα. Εγώ αποφάσισα να ψηφίσω Κασιδιάρη. Λοιπόν, γιατί. Κασιδιάρη. Για να το, όχι παλικάρι μου, Νικό. Ναι. Για να το φημώσουν τον άνθρωπο, να μην μπορεί να μιλήσει, τον κλείσα φυλακή. Μια δόση τον έβγαλε ο κύριος Παπαδεμπηρίου. Παίρνει πόντους επειδή τον κλείσα φυλακή. Φυσικά, κάποιοι θα το πάνε ανάποδα. Αν δεν τον αφήσουν στις εκλογές, δεν ξέρω, ισχύει το. Δεν μπορεί. Ναι. Τι θα κάνεις εκλογές, από πού. Πες τη διάρρηση. Λοιπόν, για να τελειώνω. Κλείσε, ναι, με αυτό. Ναι. Ο Κασιδιάς θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Απλά τον έχει βγάλει μια δόση ο Παπαζαφυρίου, ο Κώστας, και τον καλέσανε στο Ισουρού. Δηλαδή, τον φημώσανε μέσα στη φυλακή να μην μπορεί να μιλήσει και φημώσανε όλους τους άλλους, Παπαζαφυρίου, τον Απόστολο κλπ. Να μην μπορούν να μιλήσουν και αυτοί. Επομένως, εσείς οι Παοξίδες. Που γίνατε ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι για τα πρωταθλήματα, αλλά για την αδικία. Λοιπόν, να κοιτάξετε και αυτή την αδικία που γίνεται και να ψηφίσετε Κασιδιάρη. Να είσαι καλά, φίλε. Εδώ, το ότι θα ψηφίσει ο καθένα είναι δικιά του απόφαση. Δεν θα πει ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένα. Ό,τι πει ο πρόεδρο θα πήγε ο φίλο μου Χριστάρα να δώσει αίμα. Μου λέει: γίνεται χαμό, μου λέει. Χαμός, Τέσσερις-πέντε ώρες αναμονή. Ναι, το καλό είναι ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες. Έτσι, μόλις τώρα με ενημέρωσαν. Δηλαδή, να μας δώσουν μια. Παιδιά, αν καλυφθεί, βγάλετε μια ανακοίνωση να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι τζάμπα και το κόμμα πάντως που κάνει ο Κασιδιάρης, αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία το έχει κηρύξει παράνομο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, με τα λίγα από τα πολιτικά που διαβάζω, μαθαίνω να. Απλά να ξέρω τι γίνεται. Ποιο. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος του Αγίου Πάγου αν το κόμμα είναι παράνομο ή νόμιμο. Πάμε, καλημέρα, επόμενο. Ναι. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Τρελίδη. Έλα, Τρελίδη. Ραπ, μπορώ να σε κάνω μια ερώτηση. Μπορείς. Επειδή ταξιδεύει συνέχεια με τρένο, ο οδηγός δεν την ψηλάστηκε τη δουλειά ότι πήγε αντίθετα. Τι έκανε, λέει. Πού να ξέρει τώρα ο Ραπ, άμα την ψηλιάσει ο οδηγός, ρε Τρελίδη. Μπορεί να ξέρει, ο οδηγός, ας πούμε. Πού να ξέρει, αν την ψηλιάσει ο οδηγός. Ναι, πού να ξέρει, δηλαδή, ο Ραπ. Επειδή ταξιδεύει συνέχεια με το τρένο, γι' αυτό. Άμα ταξιδεύει, σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να ξέρει τι κάνει ο οδηγός. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδιά. Ένας που πηγαίνει στην αντίθετη μεριά στην Εθνική Οδό, δεν θα το καταλάβει. Ο άλλος εγώταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Ότι 1,5 λεπτό πριν υπήρχε μια αναστάτωση. GPS υπάρχει αλλά δεν λειτουργούν, λέει. Υπήρχαν μέσα στα τρένα, υπάρχουν. Κοίτα. Έχουν εγκατασταθεί τα GPS. Εγώ στο τρένο μέσα δεν έχω ίντερνετ. Χαμένο είναι, δεν υπάρχει. Μόνο με το κτέλ έχω ίντερνετ. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Πάμε δηλαδή, θα μπορούμε να πατήσουμε σε πράγματα που μπορούμε να τα πατήσουμε. Ακούστε λίγο. Έχω το κινητό μέσα στο τρένο. Ναι, δεν έχει σήμα παντού. Χαίρομαι πολύ. Αφού περνά από τούνελ, από τα 500 χιλιόμετρα. Στα 100 έχει. Ούτε στα 100. Ούτε στα 100. Καλά, εδώ έξω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μόλις πιάσω πλατή. Ναι. Τελείωσε. Τέλος. Πάει το σήμα, δεν έχω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ρε Νεκτάρε, πού είσαι, φίλε. Καλά. Θέλω να πω για μια κουλτούρα που έχουμε μεγαλώσει εμείς το 65, το 66, το 70 γεννηθείς, πώς έχουμε μεγαλώσει με το και ποια κυβέρνηση φανταστείτε ποια μας έχει γαλουχήσει, έτσι. Ο Πασόκ. Με το να λέμε έλα μωρέ,
Εντάξει. Όχι, αδερφέ, τώρα. Όχι, αδερφέ, προχώρα μου, εντάξει, όπου πάμε. Ναι. Αυτό για μένα. Ένα πράγμα άλλο που θέλω να πω είναι σκέψη του ραπ. Όπως εσύ όταν έφυγε η κόρη σου και πήγε στη Γερμανία. Και ολονών τα παιδιά μας έχουν ταξιδέψει. Πάντα τι λέμε. Όταν φτάσει, στείλε μου ένα μήνυμα. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Όχι, θα κατέβει το αεροπλάνο. Πάντα με αυτό είναι το πρώτο που κάνει. Ό,τι είναι το πρώτο που όλοι μα το έχουμε κάνει. Πόσοι άνθρωποι περιμέναν να πάρουν ένα μήνυμα για το, από το παιδί του. Αγάπησα πιο πολύ εχθές ακόμα τον Καμόρα. Όταν ανεβούν οι εκπομπές στο αρχείο των εκπομπών του Μετρόπολης, παιδιά, ακούστε το πρώτο 20 λεπτό από τον Καμόρα την εκπομπή του χθεσινή. Πιο ανθρώπινος, πιο συγκινητικός Καμόρα δεν έχω ξανακούσει ποτέ μου. Συγγνώμη που έχω, όλη η Ελλάδα έχει. Απλά και κάτι τελευταίο, το ίδιο πράγμα δεν είχαμε στεναχωρηθεί, παιδιά, για τον Άλκη. Έγινε κάτι, μας υποσχέθηκαν θα κλείσουν συνδέσμους. Τι σύνδεμε. Αυτή άλλη καλά. Έχει γίνει κάτι, τουλάχιστον ρε παιδιά, ρε μάγκες, εκεί που είσαι στην κυβέρνηση και σε κάθε κυβέρνηση. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε σε κράτος, τουλάχιστον δώστε μας ασφάλεια. Οπουδήποτε πηγαίνουμε. Τουλάχιστον αυτό που φέρτε μας την ασφάλεια και τίποτα άλλο. Σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή. Ναι, δεν υπάρχει. Φανέλα, πάω. Περνάς από φανέλα. Ωραίος, λέει ο Τρελίδης. Ναι. Δεν ξέρεις να μαζίσεις το παιδί σου. Δηλαδή, άμα βάλει μια φανέλα το παιδί σου και πάει βόλτα, δεν ξέρεις αν έρθει ζωντανό. Αν το πιάσουν όλα κοτάκι και το μαγειρό. Γι' αυτό πάμε πάλι στην ατομική πρόληψη. Έτσι, ατομικά πάλι. Ατομική πρόληψη, είσαι αρματωμένος και βγαίνεις στον δρόμο. Και δεν φοράς τη φανέλα όταν πας σε τέτοια μέρη. Ωραίος λέει ο τύπος. Ο ραπ λέει επειδή ταξιδεύει με τρένο, ξέρει τι κάνει ο οδηγός. Εγώ ακούω metal 35 χρόνια, αλλά κιθάρα δεν ξέρω ακόμα να παίζω. Ναι, γι' αυτό το λέω ρε Τρελίδη. Τι ερώτημα είναι αυτό τώρα. Πού να ξέρει ο Ραπτόπουλος τι άλλο οδηγός ήταν. Ξέρουμε από μαρτυρίες 1,5 λεπτό πριν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι, και ο οδηγός ήταν κάπως δυσακτικός στο διάλογο. Λέει όλα καλά, ρωτάει, είναι σου εντάξει. Λέει, σου λέει πάτα το φρένο και σταμάτα το σου. Ναι, γιατί πήγαινα με ταχύτητα και οι δύο. Τρελή ταχύτητα. Άρα δεν είχε αντιληφθεί κανένα τίποτα. Λοιπόν, το εμπορικό δεν ξέρω πόσο πήγαινε. 80 χιλιόμετρα. Και το άλλο πήγαινε 160. 160 πήγαινε το άλλο. Με 160, εγώ έχω τρακάρει με 60. Ναι. Κομμάτια εγώ. Ναι, άστο τώρα. Και τώρα εδώ μιλάμε για τόνο. Όχι για ένα τόνο. Δεδομένο με ζώνη. Ναι, για τόνο. Εσύ μιλά τώρα αυτοκίνητο, είναι ένα τόνο. Εδώ τώρα μιλάμε, ναι, εδώ μιλάμε για τόνου τώρα. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Πάμε στον τελευταίο φίλο, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα φίλε, και η δικιά σου γραμμή δεν είναι καλή, δυστυχώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα, στις πέντε γραμμές, οι δύο είναι μόνο. Κάποιες γραμμές δεν είναι καλές. Καταλαβαίνετε σε τι δίκτυο. Το Λεμαίδα εδώ. Ναι. Έλα το Λεμαίδα, έλα γορμού. Καταλαβαίνετε τι τηλεφωνία για αυτή τη χώρα. Στις πέντε γραμμές, οι δύο δεν ακούγονται. Δύο λέξεις θα πω για να το κλείσω, όχι για το χθεσινό μόνο. Για όλο αυτό και το κλείνω. Ναι, γορμού. Αηδία για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και εμετός. Τίποτα άλλο, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σε καλά, αδερφέ, πάμε επόμενος. Αηδία, ναι, αηδία, εντάξει, οκ. Okay. Σεβασμός μηδέν και δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Τώρα τον ακούς, το πιο βασικό απ' όλα. Έχουν πάρει επιδότηση τόσα δις και δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Όλες οι κυβερνήσεις, δεν λέω για τη μόνη τωρινή, όλες εδώ και 20 χρόνια. Τι να πεις τώρα. Μέλι. Το μελάκι. Το μελάκι. Μουτάνε, δεν μπαίνουν λίγο με το δάκτυλο και δώσε και λίγο μελάκι να κάνεις καμιά δουλειά, ρε φίλε. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Έλα, Παναθηναϊκός από δράμα. Έλα. Α, τώρα ακούγεσαι καλά. Ναι. Ωραία, ωραία. Λίγα πραγματάκια στα γρήγορα. Λοιπόν, η παρέτηση υπουργού προφανώς είναι στα μάτια όλων μας. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι να μην επιτρέψουμε να περάσει ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Τέλος πάντων, ότι φταίει ένας άνθρωπος. Θα είναι εξίσου εγκληματικό από την πλευρά μας, αν το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε αυτό, είναι εξίσου εγκληματικό ότι φταίει μόνο ένας άνθρωπος, ανθρώπινο λάθος για ό,τι έγινε. Φυσικά. Α, μπράβο, ναι. Ο κύριος Ντογιάκος που είπατε, για ποια υπόθεση είχατε πει ότι ο κύριος, συγγνώμη τον κύριος, για ποια υπόθεση είπατε ότι είναι, σε ποια υπόθεση είναι? Σε αυτήν, τώρα εδώ. Ωραία. Σε αυτήν την υπόθεση τώρα. Ο κύριος Ντογιάκος, να θυμίσω ότι είναι μπλεγμένος στην υπόθεση με το ηχητικό του Σαμαρά, που δεν λέει στον Αθανασίου, το γνωστό, το βιβλίο των Παναθηναϊκάκια, και λοιπά και λοιπά, για όσους ξέρουν, για όσους ψάχνουν λίγο. Ραδόπουλε. Μάλιστα, κλείσε με αυτό. Ραδόπουλε, άμα θες να σε μπανάρουμε στο Facebook, βάλε ένα βιντεάκι του Κασιδιάρη και σε ένα λεπτό θα στο έχουν κατεβάσει και θα έχεις ένα αποκλεισμό.
Όχι, με έχουν κατεβάσει το και άλλα. Για τους κυνηγούς. Πάνω από 10 φορές το έχω πάθει. Μέσα σε 2 λεπτά. Μου το έχουν κατεβάσει και ένα μήνα αποκλεισμό. Μάλιστα. Έχει τώρα τους κυνηγούς. Κάτσε να τελειώσει τη μορία του με τους κυνηγούς και βλέπουμε. Μετά θα βάλω τον Κασιδιάκη. Ναι. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, δηλαδή, αυτοί είμαστε. Δηλαδή πήρε συνέδριο τον Κασιδιάρη ο Παπασαφηρού και το στείλα στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Δεν το ξέρω. Τώρα το άκουσα και εγώ. Τέτοιο τρόμο. Ρε εσύ Μητσοτάκη, τέτοιο τρόμο έχεις, μη σε φάει. Τώρα το άκουσα και εγώ. Πραγματικά με προκάλεσε εντύπωση. Έτσι. Λοιπόν, Δήμο, τελειώσαμε. Είμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο από τον αρχικό μέχρι το τελευταίο. Είμαστε αναρχικά μυαλά. Εγώ χαίρομαι γιατί ο καθένας λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς να έχει πάνω του χατζάρα από πάνω. Νιώθω μια απίστευτη ελευθερία και είμαστε αναρχικά μυαλά. Δηλαδή είναι, να το πω έτσι, μεγάλη ευχαρίστηση να μην το πω, να δουλεύεις σε τέτοια μέσα. Ναι. Είμαι κολόφαρτος πολύ, πολύ τυχερός. Λοιπόν. Δουλεύω εδώ και είμαι πιο ελεύθερος στο να μιλήσω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι σημαντικό, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Και... το κόστος είναι μεγάλο, δηλαδή, πλούσιος δεν πιθανεί κανένας εδώ, αλλά ζούμε ελεύθερα. Σε μια χώρα η οποία μόνο ελεύθερη δεν είναι ο πολίτης ή οι δημοσιογράφοι, δηλαδή έναντι του Ευαγγελάτου, που παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από όλους μας, νιώθω πολύ καλύτερα. Δηλαδή πέφτω το βράδυ και γουστάρω που κοιμάμαι, ενώ ο Ευαγγελάτος ο καημένος είναι και με εκείνο το κρυόπλασμα δίπλα, δεν θέλω από παραπάνω. Δεν είναι και ώρα και μέρα για να χαριετιστούμε. Πάμε. Κλείνουμε. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μένετε 9.55. Έρχεται Γιάννης Πάγκος και Γιώργος Ζαΐρης μέχρι τις 12. Στις 12 Γιώργος Μπούζος με πολλά ρεπορτάζ. Μαζί το απογευματάκι λίγο μετά τις 6. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.